Αυτά γίνονται ζωντανά. Τι να κάνει, τι να κάνει, Σωτήρη Δασκαλάκη. Ναι, έτσι είναι. Πήγα να πούμε κομμάτι, ούτε το ίδιο το Λονδίνο πανηγυρίζει. Έτσι, πήγα να πούμε κομμάτι Τσέλσι. Να δώσουμε τα εύσημα στην ομάδα που κατέκτησε το φετινό κύπελο UEFA σε αυτό το γήπεδο, το οποίο είχε κόσμο εκτός γήπεδου. Δηλαδή, αυτή η εξέδρεση ήταν εκτός γήπεδου. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, είναι η Τρόικα. Θα πάμε μαζί για το επόμενο διωράκι. Είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Σωτήρης Δασκαλάκης. Μάριος Ασλαμάς. Χρήσανθος Τσαλτίδης. Θα σας συντροφεύουν για το επόμενο διωράκι στο λίμπερο της καρδιάς του 107,4. Δύο ώρες εκπομπούλα. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά θα έλεγα. Δεν υπάρχουν γραμμές την πρώτη ώρα. Μόνο μηνυματάκια. FM γεννό το μήνυμα μας. Αποστολή στο 54526. Μαζί μας έχουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής στην Mr. Gold. Τι είναι αυτή? Πίτσα. Χα! Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Δεν τερλίκος θες. Μπορείς να παραγγείλεις και σήμερα. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Σικές Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα και Κέντρο. Ναι, αναφέρω αυτές τις περιοχές γιατί από εκεί μπορείς να παραγγείλεις και τσουπ θα σου έρθει ο Deliveras. Και τι μπορείς να παραγγείλεις? Υπάρχει τεράστια ποικιλία προσφορών. Όπως δύο πίτσες μεγάλες, 62 εκατοστά, μόνο 9,5 ευρουλάκια. Τσάμπα πράγμα. Άσε και μισό ευρώ τουλάχιστον, ρε φίλε, και στον Delivera. Να χαρεί και αυτού η καρδούλα. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Όχι. Α, ανέβασε λίγο. Να δώσω ένα δωράκι, ρε φίλε, αφού δεν το δώσαμε χθες. Είχαμε εδώ πέρα τελικό κυπέλου έφω και ήταν βρετανικές ομάδες. Οπότε δεν είδαμε να χαλάσουμε το χατήρι στο Μάριο Ασλαμά. Σαν σήμερα. Ναι, σωστά είναι γι' αυτό. Σαν σήμερα έγινε ο τελικός του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1979 μεταξύ Νότιχαμ και Μάλμοε. Και σαν σήμερα έγινε και ο τελικός πρωταθλητριών το 1984 Λίβερπουλ εναντίον Ρώμα. Επειδή τώρα είναι δύσκολο να βάλουμε κουιζάκι, σκόρε κτλ., θέλουμε να μας πείτε, να μας δώσετε την απάντηση για το ένα από τα δύο γήπεδα που έγινε ο τελικός. Είτε να απαντήσετε για τον τελικό του 79 μεταξύ Νότιχαμ Μάλμε, είτε για τον τελικό του 1984 μεταξύ Λίβερπουλ και Ρώμα. Σε ποιο γήπεδο διεξήχθη ο τελικός? Άμα ξέρετε και, τα δύο γήπεδα, μπορείτε να απαντήσετε. Τι κερδίζετε? Χα! Εδώ σας θέλω. Περιοδικάκι Super Tifo. Το φετίχ των οπαδών. Εκεί όπου οι οπαδοί της Αταλάντα συναντάνε τους Μαρατόνα Κούρβα των οπαδών της Τωρίνο. Όπου οι Κούξοι της Ρώμα συναντάνε τους Ούλτρα Στίτο της Σαμπτόρια. 1993, δικό μου. Έτσι, το έχω διπλό. Οπότε βλέπεις τι κατάσταση είναι. Πήρα και φακελάκι, Μάρια Σλαμά. Πρέπει να το δώσω το δωράκι έξω κανονικά, έτσι. Ναι, τσίλικο. Τσίλικο. Για οπαδούς. Όποιος θέλει, ενδιαφέρεται, μπορεί να συμμετέχει στην εκπομπή. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Ένα από τα δύο γηπεδάκια ψάχνουμε να βρούμε, να δώσει την απάντηση για να πάρει το περιοδικάκι. Το έχουμε έτοιμο εδώ πέρα. Το νικητής σε δύο ωρίτσες περίπου. Όταν σαλτάρω, θα φέρω το δικό μου που έχει εξώφυλλο του πορεία παντών του Ηρακλή. Που πορεία πού? Στη Σιόν. Δεν το θυμάσαι αυτό? Α, στη Σιόν, ναι. Με εξώφυλλο, πολύ καλό φίλο, ρε, εσύ. Μπροστά στην πορεία. Ναι, ναι. Ο τέτοιος, ναι, σωστά, ναι. Βάλε ένα ναι, κομμάτι, ρε, εσύ, 1200 χάπια που λέγεται. Τρία γκολ σε ένα τέταρτο. Αν τους πάρει κάτω βόλτα αυτούς, φίλε. Όταν είναι, μην φάει το πρώτο. Αν φάει το πρώτο, τελειώνουν όλα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δώσε λίγο μουσικούλα. Θα σβήσει τώρα το κομμάτι μου. Λοιπόν, να πω και καλημέρα κι εγώ, καλημέρα και από μένα. Ένα μήνυμα του Λαλάν για να φύγει λιγάκι. Είχε να στείλει πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει κομμάτι Chelsea που βάζει όμως. Τι? Chelsea κομμάτι. Όχι το. Chelsea, ο τίτλος του τραγουδιού λέγεται. Chelsea. Ναι. Το πιο τι. Όχι, όχι αυτό. Όχι αυτό. Δεν βάζει κατά καιρούς. Κατά καιρούς εσύ ένα κομμάτι. Chelsea. Κάπως έτσι πηγαίνει. Δεν θυμάμαι. Ποιο λες, δεν κατάλαβα τώρα, παιδιά. Συγγνώμη. Καλά, στο διάλειμμα. Δεν, sorry. Βάλε Elvis Costello, I don't want to go to Chelsea, αν θες. Κομματάρα. Να μην πάνε δηλαδή στην υποδοχή. Γιατί αυτό εδώ πέρα θα κάνει. Λοιπόν, στα γρήγορα να φύγει το μήνυμα. Καλημέρα, Μάριο και στα παιδιά. Σου έχω το παιδί, το λέω. Καλημέρα, Μάριο λέει. Σου έχω θέμα σαν εχθές ήταν η άρρωση της πόλης. Το είπαμε, ούτε μία αναφορά από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι παοξίστο του Λαλάν, έτσι. Το παιδί είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Όταν ξεχνά το παρελθόν, δεν υπάρχει μέλλον, λέγανε. Θα είναι η πρώτη φορά που θα το χαρώ αν κράξει. Όχι, δεν κράζω. Sorry που στο στέλνω στο προσωπικό σου, αλλά οι τιμές και τα λοιπά. Ναι, να είσαι καλά, του Λαλάν, καλημέρα. Καλημέρα, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Αυτό για να φύγει το μηνυματάκι. Του Λαλάν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τη στήριξη. Εδώ και πολύ καιρό. Εδώ είμαστε Τρόικα, Τσάλτ, Ασλαμάς, Παπαδόπουλας. Εδώ είμαστε και Σωτήρης Δασκαλάκης φυσικά. Θα κάνει και σήμερα τα μαγικά του, θα αντέξει την κονσόλα του λίμπερου της καρδιάς σου. Πάμε να στήσω λίγο εγώ εκπομπούλα και μετά. Λοιπόν, φουβού, το. Θα ακούσει τώρα το πόσο συμφωνώ. Λοιπόν, καταρχάς, δύο-τρία πραγματάκια για να τελειώνουμε. Και μετά δεν έχω. Ό,τι θέλουν τα παιδιά λένε, ό,τι θέμα θέλετε, βάλτε οτιδήποτε. Θέλω να μου πει κάποιος να με ενημερώσει πώς είναι ο Ρεμπεσκές στα τουρκικά. Γιατί όχι και στα γερμανικά. Ο Ρεμπεσκές πώς είναι στα τουρκικά. Και γιατί όχι και στα γερμανικά. Πώς είναι ο Ρεμπεσκές. Όχι κοπρόσκυλο.
Κοπρόσκυλο δεν θέλω, γιατί το κοπρόσκυλο πάει, ξεφεύγει από τα πολύ καλή κορέκτη της ραδιοφωνικής διοντολογίας. Ο Ζήλ. Δεν θα πω κοπρόσκυλο. Πώς? Ο Ζήλ. Να σου πω κάτι. Δεν χαίρομαι, σαν να σλαμάς, δεν χαίρομαι όταν επί 10 χρόνια φωνάζω. Θυμάστε και τραβήξω Γεωργίου όταν είχε πει το Ζαγοράκι απατεώνα ποδοσφαιριστή. Τι άξιο άνθρωπος. Τον είπε απατεώνα ποδοσφαιριστή αγωνιστικά, όχι απατεώνα σαν στην καθημερινότητα τον άνθρωπο. Είναι μια προσωπικότητα Γεωργίου. Ναι. Ναι. Πόσα χρόνια φωνάζει ο Ασλαμάς και λέει αυτόν τον παίκτη δεν τον θέλω στον Ηρακλή. Θα μου πεις τώρα περίμενε. Εγώ δεν περίμενα το χθεσινό. Εννοείται. Έτσι. Μεγάλος ρεμπεσκές είσαι ρε φίλε. Είσαι μεγάλος ρεμπεσκές. Φανταζαγκούι. Πραγματικά πρέπει να ντρέπεσαι ρε φίλε. Όταν βλέπω τον Νάτσο Μονρεάλ. Μπράβο ρε Σωτήρη. Πες το πιο δυνατά λιγάκι. Τεμπέλχαλας. Προσβάλλεις τη λέξη. Γιατί όταν σε πω εγώ σε ένα τεμπέλχανα. Θα πει κάποιος ναι, ο δασκαλάκης ο Βανός ήταν άνθρωπος να ψιλοτεμπέ. Λουφά κάνει. Άλλο να είσαι ρεμπεσκές. Έχει μεγάλη διαφορά. Και καταλαβαίνω τώρα τι ήθελα να πει ο φίλος μου ο καλός ο Γιάννης, πατέρας δύο υπάρχουν κοριτσιών, που, ο οποίος είναι άρρωστος Arsenal, άρρωστος, κοντά στα 48-49 είναι τώρα, να είναι γερός ο άνθρωπος. Πέρασε και μεγάλη περιπέτεια υγείας πέρσι, από θαύμα γλίτωσε. Ρε Γιάννη, τώρα κατάλαβα τι εννοούσες όταν είχες πει πρόπερση ότι είναι ίσως η μόνη περίπτωση στη ζωή μου που δεν θα σκεφτώ ότι αφήνω πίσω δύο κοριτσάκια και τη γυναίκα μου. Να είναι γερά. Τώρα το κατάλαβα. Ξανά. Εγώ ουρλιάζω για αυτόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή, σε κάποιους ανθρώπους η ζωή χρωστάει λεφτά. Πραγματικά. Σε κάποιους ανθρώπους και δίποδος φεριστές χρωστάει λεφτά. Βλέπω, ας πούμε, Γιούρκα Σιταρίδη. Έστειλα στον Ζαγόρα ένα μήνυμα προχθές. Έκανε μια αναφορά στον Σιταρίδη. Βγήκε και εκλογές. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Βγήκε και στις εκλογές ο Σιταρίδης. Βγήκε ο Ζαγοράκης. Θα μου πει ο Ζαγοράκης βγήκε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δώσε λίγο μουσικούλα. Ένα τεράστιο μπράβο. Ρε Χρήσανθε, θα πάμε λίγο αυτό εκεί. Στους Αζέρους. Ένα τεράστιο μπράβο για την περιγραφή της ΕΡΤ. Πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο. Στον ΟΤΕ το βλέπαμε. Χίλια έβγε. Εγώ το είδα στην ΕΡΤ. Ο Θουβού το είδε στην ΕΡΤ. Και άλλοι που στέλνουν τώρα μηνύματα το είδαν στην ΕΡΤ. Θουβού, θα ακούσει τώρα γιατί δεν διαβάζω το μήνυμά σου. Γιατί είναι όλο και όλο πέντε λέξεις το μήνυμά σου. Θα ακούσει. Χίλια μπράβο στην ΕΡΤ για την περιγραφή. Στο τένις. Τσιτσιπάς Ντελιέν. Μπράβο ρε παλίκαρε. Ζήτα αύξηση τώρα το λιγότερο 50%. Παμάν. Πήγα να κοιμηθώ 1 και 10 και με κράτησε η περιγραφή σου μέχρι τις 3 και 5 σε μάτς που ήξερα τι έγινε. Το ήξερα τι έγινε. Να βλέπω τένις. Χίλια μπράβο ρε παλίκαρε. Μπράβο ρε. Χίλια μπράβο. Τώρα πάμε. Ιωσήφ Νικολάου. Γιώργος Χαϊκάλης. Νομίζω αυτός δεν ήταν ο άλλος Παναγιώτη. Κάτσε λεπτά. Χαϊκάλης. Ιωσήφ Νικολάου. Σωτήρη. Ρωτάει ο Σωτήρης κάτι. Ο Χαϊκάλης ο Γιώργος. Ρωτάει ο Σωτήρης λέει ο Τεμπελχανάς στα τουρκικά και στα γερμανικά πώς είναι. Ο Τεμπελχανάς στα τουρκικά και στα γερμανικά. Ο Ζήλ στα τουρκικά και στα γερμανικά. Ναι. Στα ελληνικά. Μάριος λέει στα ελληνικά. Μάριος. Αραχτός και το τηλεόραση έτσι. Τέλης. Χθες την άνοιξα μετά από 6 μέρες. Είχα να δω 6 μέρες τηλεόραση. Άσε εκλογές. Εκλογές βλέπω γιατί γουστάρω. Πεθαίνω πάντα. Βλέπω. Στις εκλογές ήμουνα 7,5 με το ρολόι προς τηλεόραση. Λοιπόν, Ιωσήφ Νικολάου, Γιώργος Χαϊκάλης. Παλικάρια, αφήστε το βρετανικό ποδόσφαιρο. Είστε πολύ καλοί δημοσιογράφοι και οι δύο. Δεν το αγαπάτε. Δεν το έχετε. Δεν το θέλετε το βρετανικό. Δεν το θέλετε. Το λέω για 38η φορά. Δεν είναι χθέψε. Δεν το έχετε ρε παιδί μου. Δεν το έχετε. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Πάμε τώρα στα απλά δημοσιογραφικά καθήκοντα. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αν ψε ήτανε επιφορτισμένος με την περιγραφή του αγώνα. Ο Χρήστος, ο γιος του Χρύσανθου, το Αμερικανάκι, του λέγανε Χρήστο, πόσο χρόνο είναι Χρύσανθε το παιδάκι να είναι γερό. Χρήστο. Πόσο χρόνο είναι. Το παιδάκι γερό να είναι 11. 10. Ποιος ρε. Ο γιος σου. 7. 7. Συγγνώμη. Να τα χιλιάσει το παιδί. Για τον καμαρώσει γαμπρό. Με 30 νύφες. Να σκορπίζει παντού παιδιά. 7 ετών. Εγώ λέω ότι θα έκανε το εξής ο Χρήστος. Ο Τσαλτίδης. Θα έπαιρνε το ρόστερ των ομάδων. Τσαπ τσαπ. Θα έπαιρνε το τελετουργικό. Ναι.
Το τελετουργικό. Γιατί το καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να ξέρεις ποιος είναι αυτός ο κύριος που σηκώνει την κούπα πριν βγουν οι ομάδες. Είναι δύσκολο, λόγω ηλικίας. Για μένα επιβάλλεται να το ξέρεις. Είναι η μισή ιστορία της Arsenal. Παναγιώτη, ποιος ήταν, παλικάρι μου? Ποιος ήταν, ποιος ήταν? Την αρχή. Α, sorry. Mm. Που σήκωσε το τρόπαιο. Αν δεν το είδες. Α, όχι, όχι, όχι. Αν δεν το είδες, ναι. Συγγνώμη. Πριν βγουν οι ομάδες. Ναι. Αυτός ο gentleman με τα άσπρα μαλλιά, ποιος είναι? Για μένα πρέπει να το ξέρεις. Παίρνεις το μήνα κάποια λεφτά. Είσαι στην ΕΡΤ. Και πας στον Μπακού Κούτρα όταν ψάχνουν πολλοί Βρετανοί να πάνε και δεν μπορούν. Θα εμνήσω τους δύο που πήγανε με 30 διαφορετικά μέσα. Δεν υπάρχει, παιδιά. Μπράβο, ρε παλικάρια. Δεν ξέρω ποιες ομάδες είναι. Άρχισα να τις δεν ξέρω. Μπράβο στα παιδιά. Κάνανε 3,5 μέρες. Μπράβο στα παλικάρια. Και νομίζω και μεγάλες ηλικίες οι άνθρωποι. Χίλια μπράβο. Απίστευτο αυτό που κάνανε οι άνθρωποι. Ποιος είναι αυτός? Μόνο τις άρχισαν κάτω στο τρόπαιο. Λοιπόν, είναι η ομάδα σε έτσι που ψαχνούν. Ναι. Γιατί εγώ αυτά δεν θέλω να χάνω. Μετά άλλο το μάτς μπορεί να το χάσω. Δεν με νοιάζει το μάτς. Βγαίνει στην αρχή ένας τύπος μαυρούλης και σηκώνει το τρόπαιο. Ναι. Τον βρήκε μόνο ο Ασλαμάς. Εννοείται ότι δεν αφιβάλλω έχουν, αν τον βρήκανε οι Βρετανοί. Τον ξεχάσανε και μετά τη Σέλση ποιο ήταν. Έχω μάρτυρες, γιατί μπορεί να πει τώρα κάποιο. Τώρα μας το λες που ξέρουμε ότι λες αλήθεια. Θωμάς Τόντον και Δημήτρη Λίντς. Τους είπα, απλά είπα ότι κατά 80% είναι αυτός. Και ο Θωμάς θόλωσε με το φίλο του τον Γιώργο που ψάχναν να βρούνε. Τον βρήκα ποιο είναι αυτός. Ιωσήφ Νικολάου, τη γενιά σου είναι αυτός. Αυτόν κανονικά θα μπορούσα να μην τον βρω εγώ. Αυτός είναι της γενιάς σου. Ούτε παίρνεις χαμπάρι, άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει. Πάρε μπροστά, καλά, το τελετουργικό δεν σου δίνουνε. Διαπιστευμένος καναλιού. Εδώ, η Nova Sports, συγγνώμη, μπράβο, η Nova Sports, πολύ σωστά, βγαίνει ο Κουρουκίδης, συνδελή του ΠΑΟΚ, κατευθείαν ο δημοσιογράφος το λέει. Γιατί φαντάζομαι το παιδί, ούτε καν οι γονείς του είχαν γνωριστεί όταν στον ΠΑΟΚ μάτωνε τα δίχτυα ο Κουρουκίδης. Προφανώς. Αλλά του δώσε το λειτουργικό. Δεν νομίζω να μην έδωσε το κανάλι ευρωπαϊκό. Ποιο ήτανε? Το τελετουργικό. Σωστά. Δεν, να το πιστέψω, όχι. Θα με βλάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν γνωρίζεις λοιπόν τον Έντι Νιούτον. 9 χρόνια στην Τζέλση. Και βοηθός μετά τον Ντιματέο. Στα παπάκια μας. Δεν το γνωρίζεις. Ναι. Έτσι. Μπράβο. Ωραία δημοσιογραφία. Άμα ήξερες τον Έντι Νιούτον, ας πούμε, θα ήσουν ένα καλός δημοσιογράφος. Γι' αυτό πληρώνεσαι. Γι' αυτό πληρώνεσαι. Στείλε μένα στον Μπακού. Καλά λέει. Ρε, στείλε μένα. Δεν σε στέλνω. Που τον ήξερα. Σαν να που τον ήξερα και ήμουν στο σπίτι μου και έτρωγα κουνουπισκοτάκια. Αν ήταν ο Πελέ, δεν θα το έλεγε ότι είναι ο Πελέ. Ναι. Τι να το κάνω. Που μου ξέρει τον Μέση και τον Αζάρ και τον Γκρος. Τον Γκρος. Τον Πεκταρά, τον Γκρος. Δηλαδή ένα βελτιωμένο Κάνια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον παππού του Muppet Show να σχολιάζει πάντα τη δουλειά των άλλων. Όχι, φίλε. Και από του άλλου να σχολιάζει τη δουλειά του Μάρι. Όχι, αυτό είναι. Α, σχολιάσουν άλλη δουλειά μου. Επειδή είναι κρατική τηλεόραση, σχολιάστο. Όχι, προηγουμένως ήμουν σαν τον παλικάρι από την ΕΡΤ. Ναι, ναι. Τον άλλον έπαθα σοκ. Από την ΕΡΤ άγαλμα τον είχε κάνει. Έπαθα σοκ. Του δύο την ΕΡΤ. Έπαθα σοκ. Με κράτησε ο άνθρωπος να βλέπω τένις που το ήξερα μέχρι τις 3 και 5. Ενώ είναι ματιάρα. Πάμε παρακάτω, έχει κι άλλο. Είναι ο πιο αδιάφορος τελικός που υπάρχει. Παίζεις τελικό και νομίζεις ότι παίζουν στην Αμερική φιλικό παιχνίδι. Τώρα το πει σωστό, σωστό μαζί σου. Δεν έχει υποστήριξη, εννοείται. Και η Arsenal μπορεί και να το γυρίσει το ματς, δεν ξέρω, στο 3-1, αν έχει υποστήριξη, αν έχει following, εννοείται. Τον Μαυρούλη, τον Έντι Νιούτον, τον κατά δεν γνωρίζετε. Και εγώ δεν ήμουν σίγουρος, εγώ είπα 80%. Το μυαλό μου πήγε λίγο και στον Νιούστεντ. Εγώ δεν τον αναγνωρίζω, Μάρια. Δεν ξέρω αν τον αναγνωρίζω. Ποιος είναι ο ασπρομάλης που σηκώνει το τρόπαιο μετά από τον Μαυρούλη και το αφήνει για να βγουν οι ομάδες? Κάτσε ρε εσύ. Άντε, σαν παίκτη δεν τον πρόλαβες. Που έπαιζε στην Arsenal 28 χρόνια. Στο Βενγκέρ δίπλα. 19 χρόνια δεν τον έβλεπες. Της γενιάς σου είναι αυτά που λέω. Ποιος ιό? Στο Βενγκέρ δίπλα. Ποιος καθόταν 19 χρόνια και του μιλούσε ο Βενγκέρ και του λέγε ο άλλος. Ποιος ήταν, έφυγε. Που το έχω πει χίλιες φορές εδώ. Τους είπε λάθος. Όχι, δεν τους είπε καθόλου. Δεν τους είπε καθόλου τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Άκουσε με λίγο. Ξέρεις από πού ήταν στο γήπεδο αυτή. Ναι. Είχαν monitor. Ναι. Είσαι σίγουρος? Από τις 7. Κανάλι με χρονολεφτά. Ακόμα και στο γήπεδο να μην ήταν. Και στο γήπεδο να μην ήταν. Αλλά κανάλι με λεφτά. Έχω κάνει κάτι μεταδόσεις. Εγώ σου λέω ότι. Έχω κάνει κάτι μεταδόσεις στον Α, φίλε. Με ένα μόνιτο που δεν φαινόταν τίποτα. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ποιο δεν έρευνα, μάτια μου. Μία ώρα στην οθόνη μπροστά σηκώνει το τρόπαιο. Ένα σεβάσμιος κύριος. Εντάξει, διάθετε, τώρα βλέπουμε άλλα πράγματα. Δεν τον έβλεπες στο Βενγκέρ δίπλα 19 χρόνια. Όχι.
που έχει πει ο Ασλαμάς ότι η παραμονή του ΠΑΟΚ Άρσεναλ στην Τούμπα μίλησε μαζί του περίπου 10 λεπτά και ύμνησε το χιούμορ του και του είπε «Είσαι United και μου φέρνεις να σου υπογράψω σε αυτό το πρόγραμμα». Ποιος έπαιζε στην Άρσεναλ δεξιμπακ επί 25 χρόνια. Αυτό δεν το ξέρεις. Όχι. 25 χρόνια δεξιμπακ. Ο Πάλας της Άρσεναλ. Ο Πάλας ποιος? Ο Θόδωρος Πάλας της Άρσεναλ. Ναι. Ποιος ήταν? Ούτε αυτό το είπε. Το Bat Rice, δεν ξέρετε ρε παιδιά. Το Bat Rice. Το Bat Rice. Κλείστο και φύγει να έρθω εγώ στην ΕΡΤ. Μάρι, δεν ασχολούνται. Δεν τζάμπα, έρχεσαι. Τζάμπα, τρως τα πολύ σάλια. Απλά, τζάμπα. Πάρτε μεταγραφή για μία βραδιά, όπως γίνεται αυτό στην Αγγλία, το που λέμε το day-to-day basis, συμβόλαιο, το loan, ναι, τον. Το match by match, τον. Πάρε Χρήστο Τυρακόπουλο. Να ακούσουμε δύο πράγματα. Όχι, δεν θέλουμε. Το Bat Rice. Ποιον μου ξέρεις, τον Μέση, που ήρθε στο ποδόσφαιρο χθες. 25 χρόνια το δεξί μπακ της Arsenal. Έκανε κάποιο λάθος ο συνάδελφος. Δεν τον ανέφερε καν. 19 χρόνια. Ωραία, τι είναι αυτή. 19 χρόνια. Δίπλα στο Βενγκέρ. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι το μαλλί του άνοιξε ένα τόνο. Τίποτα άλλο. Είστε ζηλιάριδες. Ζηλεύετε τους συνάδελφους. Δηλαδή, μέχρι πριν 3 χρόνια ήταν στον πάγκο της Arsenal δίπλα στο Βενγκέρ επί 19 χρόνια. Γιατί δεν παίρνετε εκεί στην ΕΡΤ τον Ασλάμα, φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν το αγαπάς. Σωστό, σε παραδέχομαι. Δεν το αγαπάς. Οι Αμερικάνοι λένε ο πιο σοφός λαός. Ναι. Στη σύγχρονη ιστορία, ναι. Γιατί στην αρχή ήταν ο ελληνικός λαός. Σωστά. Είναι οι Αμερικάνοι. Ναι. Με 2-3 βασικά αποθέματα και ρίσεις. Ένα, πετάμε βόμβες. Ένα είναι ναι. Θεϊκό το λατρεύω. Στην ουσία μου το λέει και η μάνα μου συγχωρεμένη. Θεϊκό είναι στην. Love it or leave it. Love it or leave it. Love it. Or leave it. Σωστό. Η μάνα μου κάνει φορά μου ζητούσε να τη βοηθήσει σε δουλειές. Ναι. Πήγαινε αγκαρία, το καταλάβει. Πήγαινε αγκαρία. Δεν αγαπείς αυτό το πράγμα. Μου έλεγε, άστο, φύγε. Φύγε ρε. Μπράβο. Φύγε ρε, μπέσκε. Πάντα, θα το κάνω μόνιμο. Πάντα δηλαδή. Θα το κάνω μόνιμο. Ναι. Θεός χωρέστη. Θα το κάνω μόνιμο. Φύγε. Ναι. Απλά πράγματα. Και τι θα κάνεις τώρα μόνος. Άντε πάμε τώρα στο άλλο, φορέ. Το οποίο έχει να κάνει με τεχνολογία και το σημερινό. Το σημερινό. Ποιος έπαιζε ρε παιδιά χθες δεξιμπάκ στην Arsenal? Ούτε ξέρουμε, ούτε βλέπαμε. Χαμηλωμένη μουσική, τέτοια είχαμε. Καλά, φωνή. Εγώ το θεωρώ δουλειά μου αυτό. Το μωρό κοιμότανε, δεν έχω ακούσει ούτε λέξη από όσα έχουν πει. Είναι στο μνιού τη τηλεόραση, απλά βλέπω ποιος την εικόνα. Ποιος έπαιζε ρε Παναγιώτη, εσύ που το είδες? Αν δεν το βλέπεις. Όχι. Αν δεν το είδες το τελικό. Ποιο τελικό ρε φίλε. Κάτσε, όταν στο επίγνωστο, επίγνωστο στη λαστοδέ, με 5 λεπτά που είδα ρε παιδί μου εκεί πέρα. Εντάξει, τελικό να δεις. Ανοίγεις την τηλεόραση και λέει ο Χρήστος, άκου να σου πω. Ρε μπαμπά, μαλάκας, ναι. Ρε μπαμπά, τελικό είναι αυτό. Λέει, δεν έχει λέει φασαρία, λέει καλά. Μπράβο, μπράβο το Χρήστο, το παραδείγμα. Γι' αυτό διάλεξε. Κοιμήθηκε το παιδί στο ημίχρονο. Η ησυχία τέτοιο. Ανέβαινε ο ένας, κατέβαινε ο άλλος. Πάτα ένα μιούτ να κοιμηθεί και η Μαρία. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Κάτσε τώρα περιμένω τον Νικολάου. Συνέχισε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι σημερινό. Άσε, επίστευμα τον Bat Rice, ρε φίλε, ο Νικολάου ήταν όταν σταμάτησε ο Bat Rice, ήταν 3 ετών. Εντάξει, ωραία, δεκτών. Δεν είναι δεκτών για την οικονομία τη σύζυγου το συμβιβάζομαι. Παίζει χθες δεξί μπακ στην Arsenal το παλικαράκι αυτό που είναι 21 χρονών, 20,5 πόσο είναι, ο Άγγλος. Ο Maitland Niles. Λοιπόν, παιδιά. Ποιος? Είστε γκαβοί. Ποιος? Έχει κάνει 30 κοντινά. Γυρίζει πλάτη ο άνθρωπος. Είναι Maitland Pavla Niles. Το λέει στη φανέλα. Εντάξει. Αυτό είναι το επίθετο. Εντάξει. Δεν είναι Niles. Πώς είναι? Είναι Loftus Cheek. Δεν είναι Cheek. Ναι. Δηλαδή τον άνθρωπο σε 90 λεπτά. Λέγα το μισό επίθετο. Δεν του είπατε μια φορά το επίθετό του. Ποιος Niles ρε παιδιά? Niles ρε φίλε. Είναι Maitland Niles. Το όνομά του είναι Ensley. Μας κούρασες ρε Μάρη. Το όνομά του είναι Ensley. Το επίθετό του είναι Maitland Niles. Δεν είναι Χρήσανθος Τσάλτ. Θέλω να πάω στην ΕΡΤ. Ενώ ρε πονηρή, πονηρή της ΕΡΤ, ξέρετε να λέτε Χάρι Κέιν. Ενώ είναι Κέιν το επίθετο, κατάλαβες. Είναι Τσαλτίδης. Μπορεί να το παρατσούκλει, Τσάλτ. Είναι Παπαδόπουλος. Δεν είναι Καλάκης. Είναι Δάς Καλάκης. Άλλο παράδειγμα πρέπει να φέρνεις. Γιατί? Άγγλου παίχτη. Λόφτουσικ. Όχι, όχι. Που το άλλαξε μόνος του το επίθετο γιατί μάλλον με τον μπαμπά του. Ποιο λες? Βρες το εσύ, quiz. Που έχει επίφυτο διπλό. 54-5. Που έχει επίφυτο διπλό με παύλα. Που έβγαλε από τη φανέλα. Α, άλλο αυτό. Έβγαλε από τη φανέλα το επίθετο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι Loftus Cheek. Είναι Loftus Cheek. Το όνομά του να είναι. Θα τον δεις το Σάββατο. Το όνομά του είναι Ρούμπεν. Επίσης, δεν είναι ο Ντόι.
Τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν λείπει χθες ο Οντόι από την Τζέλσι. Μπαίνουν υπογραφές για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στα Λιώσια. Λείπει ο Χάντσον. Θα δώσει και τα σόβρακά μας ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλε, μήπως και κάνει. Στο Παναθηναϊκό Βοτανικό, στην ΑΕΚ Λιώσια. Γήπεδο στην περιφέρεια. Στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ οικόπεδα. Ό,τι και να κάνετε, δεν θα βγείτε, να ξέρετε. Ενώ ο Κέι που είναι πασίγνωστο, κατάλαβε. Δεν το λέτε το όνομά του. Μισό λίγο, Παναγιώτη, μισό λίγο με τον Κέι. Δεν είναι ο Ντόι. Είναι Χάντσον ο Ντόι. Εναντίον του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς είχα το μυαλό. Δεν σκόραρε ο Ντόι. Σκόραρε ο Χάντσον ο Ντόι. Ο Χάντσον. Το όνομά του δεν είναι Χάντσον. Πώς είναι? Είναι Κάλουμ. Στα παπάκια μας. Χάντσον ο Ντόι. Δηλαδή εδώ πέρα δεν νομίζω να έχετε δικαιολογία. Άντε ο Πατ Ράις. Μιλάμε για αρρώστια τώρα. Είναι 75 ετών. Ναι. 73. Εδώ. Άντε δεν τον έβλεπες δίπλα στο Βενγκέρ. Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι σημερινό. Το σημερινό ρόστερ της Arsenal. Άσε με, αγόρι μου, πήγαμε τώρα στο Αζερβαϊτζάν, είδαμε το μάτς τώρα. Θες και περιγραφές! Εσύ νομίζεις κάποιος θα τους κάνει τέτοιο παρατήρηση αυτό το πράγμα, Μάριο? Τι να τους κάνει παρατήρηση αυτό το καλά πράγμα. Καλά που πάρεις εσύ. Αμφιβάλλω και στην Αθήνα, φίλε, να γίνει αυτό το πράγμα. Καλά που πάρεις εσύ. Αμφιβάλλω. Κατά τα άλλα, να καλημερίσουμε τον Ζαμπονέζο Άσο, Πιέρε Μερίκο Παμαγιάν. Ζαμπονέζο. Από Ζαμπόν δεν αυτό. Από τη Ζαμπόν δεν αυτό. Ζαμπονέζο. Ζαμπόν. Α, από την Καμπόν, sorry. Sorry. Από τη αγόρι μου, είσαι από τη Ζαμπόν, άστο. Καμπόν είναι χώρα. Εσύ από τη Ζαμπόν. Πάμε παρακάτω. βαθιά υπόκληση στον Κώστα Μακαλιά. Καραπαπά. Της Βασκονίας. Μπράβο, ρε Μακαλιά. Υποκλίνομαι. Ποιος είναι ο Μακαλιάς? Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Θέσαρ Αθπλικουέτα, δικαιολογείς το ότι είσαι αρχηγός της Τσέλσι. Εσύ δεν είσαι Βάσκος. Είσαι Λονδρέζος, γέννημα θρέμα. Βαθιά υπόκληση, ρε παλίκαρε. Θέλω να είμαι δίκαιος. Βαθιά υπόκληση, όχι μόνο για ΕΠΣΕ. Για ό,τι κάνεις για την Τζέλση από τη μέρα που ήρθες, απίστευτος, βάζεις τα γυαλιά σε χίλιους Βρετανούς. Μπράβο, ρε σκύλε. Μπράβο, μπράβο. Ο άλλος είναι Γκαμπονέζος Άσος, Ζαμπονέζος. Γκαμπονέζος. Από τη Ζαμπόν. Και περιμένουμε. Πώς είναι ρεμπεσκές, όχι κοπρόσκυλο, ρεμπεσκές. Είτε Μπέλχανας που λέει ο Σωτήρης, στο Μεσούτο Ζήλ. Βρε Αλυταρά. Αλυταρά. Σε κάνει αλλαγή στο 77 και δεν δίνεις το χέρι στο παιδί και δεν το κοιτάς κιόλας. Μπαίνει το παιδάκι 19,5 και φτύνει αίμα για 23 λεπτά και δεν το κοιτάς στα μάτια και δεν του δίνεις το χέρι. Τόσο ξεφτύλας. Είσαι Τούρκος. Sorry αν ακούγεται ρατσιστικό. Είσαι Τούρκος. Αν το έλεγα εγώ αυτό. Μπαίνει ο Τζον Γουίλοκ. 19,5 το παιδί. Φίλε, ναι, πρέπει να σταματήσει. Είναι παρά 20. Φτύνει αίμα. Έμα. Και δεν το κοιτάς στα μάτια γιατί του δίνεις το χέρι. Για, δώσε να κάνω μια αναφορά, φίλε, πριν. Και εσύ πήρες παγκόσμιο κύπελο. Δείτε ποιοι πήραν παγκόσμιο κύπελο. Πήρε παγκόσμιο κύπελο, φίλε. Έλα. Εδώ πήρε ο. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους Τούρκους ακροατές. Λοιπόν, αν ψάχνετε αξιόπιστη κόλλα για τα καινούργια σας πλακάκια, η Zomat ΑΚ20. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις κόλλα πλακιδίων στην κατηγορία της. Από την Zomat φυσικά κολλάει μια για πάντα. Κάθε τύπο πλακιδίων, όπως κεραμικά πλακάκια, πλακάκια φυσικής πέτρας, διακοσμητικά τουβλάκια και πλακάκια μεγάλων διαστάσεων σε δάπεδο και τοίχο. Συνδυάστε την με έναν υψηλής ποιότητας και αντοχής αρμόστοκο, όπως ο Multifil Smalto της Ιζωμάτ. Στην απόχρωση της αρισκίας σας και έχει το κεφάλι σας ήσυχο, τόσο για την αντοχή όλης της εφαρμογής των πλακιδίων, όσο και για το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Ιζωμάτ. Κλασική Arsenal, κλασική Arsenal, κλασικός άφαντος ποδοσφαιριστής, λέει ο Θουβού. Θουβού, να είσαι καλά, καλημέρα. Θα το βρούμε κάπου εδώ είναι, ρε. Τώρα το φέρα το πρωί. Το εξαφάνισες. Λοιπόν, να πούμε κάτι εδώ πέρα. Το κομμάτι αυτό που ακουγότανε δεν το διάλεξα εγώ. Εγώ το διάλεξα. Και απαντάω τώρα στον Γιάννη τον You Will Never Alone, έτσι. Ακόμα και ο ύμνος του πυροβολικού είναι πιο μελωδικός από το εμβατήριο που έβαλες. Δίνεις δικαίωμα στον ΠΑΠ για να παίξει You Will Never Walk Alone τη Δευτέρα. Α, είναι ο Ρωμανίστα, συγγνώμη. Ρωμανίστα είναι, δεν είναι ο. Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Όχι, συγγνώμη εγώ. Μπερδεύτηκε λόγω τέτοιου. Όχι, ρε Ρωμανίστα. Το έχω βάλει όμως. Εντάξει, το έβαλε γιατί είναι μέρα Τσέλσι. Γι' αυτό εντάξει, okay, δεν είναι και άσχετο. Εντάξει. Το ίδιο μα θες, άμα βρει τέτοιο, ρε. Elvis Costello, I don't want to go to Chelsea. Τεράστιο κομμάτι, φανταστικό κομμάτι από τον μεγάλο Elvis Costello. Ο οποίος νομίζω. Κάτσε. Ή δεν ασχολείται καθόλου αυτό, κάτι είχα διαβάσει, θυμάμαι. Ο 164 ο παδός του ΠΑΟΚ λατρεμένος λέει: καλημέρα, συγχαρητήρια Χρύσανθε. Έμαθα τα διαρκείας πάνε πολύ καλά. Είδες τι κάνει ένας Βαλμπουενά. Go to Chelsea. Πάμε. Ο Γιάννης, πάμε. Ο Ντελεάλη έχει αλλάξει το όνομά του. Το άλλαξε λόγω του πατέρα του. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το Ντελεάλη αυτό, καμία σχέση. Άσχετα αυτή η περίπτωση με αυτό. Αυτό εννοούσε ο Χρύσανθε. Αυτό εννοούσε. Δεν κάνει καμία σχέση.
Ναι. Καμία σχέση. Είναι Ντέλι Άλλη. Όνομα επίθετο. Αυτό είναι άλλο τελείως. Είναι και ο άλλος. Πώς θα τον παιχταρά αυτό που το θέλει τώρα η Γιουβέ. Πώς τον έχει η Γιουβέντους. Ποιος τον θέλει. Ο Σέρβος τι είναι. Το παιδί που έχει δύο. Το επίθετο του είναι διπλό το επίθετο του. Με παύλα ανάμεσα. Και πολλοί το λένε μόνο το ένα. Και αυτό λάθος. Δεν είναι Τσίκ ο παίκτης και Λόφτους το όνομα. Είναι το επίθετο Λόφτους Τσίκ. Απλά πραγματάκια ρε παιδιά. Απλά τι έχουν το Α, Β, Γ, Δ. Εντάξει. Καλά λέει ο Δήμος. Θα τα κάνω. Το ήξερε ότι ο προπονητής της Ελλής δεν έχει πάρει τίτλο. Δεκαράκια. Το είχα διαβάσει, το διάβασα. Ναι. Και χθες το είπα νομίζω. Το είπες, το ανέφερες. Το ανέφερα χθες που κάναμε με το τέτοιο, ναι. Ο Μαρίτσιο Σάρι. Και κάτι. Φυσικά δεν το ήξερα. Το διάβασα τώρα αυτές τις μέρες. Ότι δεν είναι. Αυτά τα μυστέρια του ποδοσφαίρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαδέχεται ο Μαρίτσιο Σάρι τον Αντώνιο Κόντε. Είναι η δεύτερη. Είχε γίνει και στην Αρέτσο το 2000. Σόπα, ναι. Το 2006. Ναι. Α, ήταν ο Κόντε τότε εκεί. Ναι, και πήγε ο Σάρι. Ο Σάρι. Το... Οπότε ο Κόντε και ο Σάρι ήταν στην Αρέτσο. Αρέτσο. Στην Αρέτσο. Στην Αρέτσο. Λοιπόν, διαβάζουμε άλλη μια φορά τώρα που ήρθε ο Χρύσανθος το μήνυμα του 164. Καλημέρα. Συγχαρητήρια, Χρύσανθε. Έμαθα τα διαρκείας πάνε πολύ καλά. Είδες τι κάνει ένας Βαλμπουενά. Θα δεις εσύ τι κάνει ο Βαλμπουενά με αυτές τις μαύρες τρύπες που κράτησε την άμυνά σου. Ωραίο. Καταδήλωση των φίλων Παοξίδων. Σωστό. Κράτα και το Σάκοφ τώρα. Yeah. Γιατί δεν παίζει χρήμα για να έρθει κανένας καλός παίκτης, κανένας Βαλμπουενά. Μένει και αυτός. Το ταϊφούν του ΠΑΟΚ. Καλά, το ξεφώνησε. Δεύτερο σποτάκι θα κάνω. Μηχανάκι. Το μηχανάκι του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ αργός. Δεν έκοβε ούτε με βαλέ, κάτι τέτοια λέγε. Έτσι τα λες αυτά, δεν τα έλεγα εγώ. Βαλέ και τέτοια χρησιμοποίησατε. Α, το έτσι, βαλέ. Ναι. Βαλέ, το βαλέ. Τώρα Σάκο. Σάκο τι έγινε, ρε Μάρε, 3-4-4. Στην Ευρώπη, στην Ευρώπη θα παίξει με αυτούς εδώ. Θα δούμε, θα δούμε. Βαρέλα, Σάκο. Περίμενε. Όχι, γιατί αυτούς τους έκανε πλάκα η Μπάτε Μπορίσοφ και η Βίντι. Θα παίξουν Champions League αυτοί. Από την Τζέλση όμως μόνο μην ένα χάσανε. Η Αχλάδοβιτς την ουρά. Με λησυνιαδίαση έπαθε ο Ιβάν. Περίμενε. Πώς θα είπες, πώς θα μελισσινιαδίαση. Μελισσινιαδίαση. Κάπως έτσι. Γιατί σου λέμε αυτούς που έχω αντιπάλους στο πρωτάθλημα, πάλι με κάτω τα χέρια θα το πάρω. Μελισσανιδίαση. Για τρίτη-τέταρτη χρονιά. Όχι, όχι, φίλε. Πρώτον το έχεις πάρει μία φορά. Μία. Όχι, δεν το έχεις πάρει. Εμείς λέμε δύο. Εμείς είμαστε τρεις. Και εγώ έχω πέντε πρωτάθληματα. Έχω πάρει ένα το 70 και ένα το 80. Βρε, λέει ότι θες, δεν με πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν με πειράζει. Τα αμφισβητώ, όχι. Και εγώ λέω 23. Πιο πολλά τον Ολυμπιακό. 46 πάρει. Πιο πολλά τον Ολυμπιακό. Ναι, έλα, πες. Έστειλα χθες το Παναγιώτη μήνυμα. Τι ώρα ήταν αυτό, ρε. Ναι, γιατί είχε ξεκινήσει χίλια μπράβο στην Ερτίο. Προχθές ναι. Και τον ντοκιμαντέρ. Βυζιά, έτσι λέγοντα. Να ρωτήσω κάτι. Το Βυζιά το είδες. Έχεις και τέτοιο, δεν έχεις και Κοσμοτέ ή Νόβα. Ναι. Γιατί το βλέπουμε. Βλέπεις μόνο ΕΡΤ. Τίποτα. Όχι, ρε εγώ, φίλε. Ναι. Ποιος, εγώ, ποιο ρε, εσύ. Εγώ. Ναι. Αφού το είχε. Όταν ανοίγω τηλεόραση. Ότι και βλέπω κάτι. Δεν έχει οτέ ή Νόβα. Όχι. Το καταλαβαίνω, ναι. Γιατί μιλάς μόνο για πράγματα που έχουν τα ελεύθερα κανάλια. Όχι, φίλε. Ναι. Αν το έβλεπε, ας πούμε, χθες το είπε στο Χινόβα και το πήγαινε και το έβλεπε έξω. Έξω βλέπει μάτς. Ναι. Αλλά σε τηλεόραση, ας πούμε, έχει κάθε μέρα η Κοσμοτέ και η Νόβα έχουν ταινιάρες. Ναι. Ταινιάρες. Ναι. Δεν βλέπει ποτέ. Και αντιλαμβάνομαι ότι βλέπει μόνο ό,τι έχει ελεύθερη τηλεόραση. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Εγώ βλέπω τηλεόραση περίπου τη βδομάδα μέσα ώρα 2,5 ώρες. Τι 2,5 ώρες. Μόνο χθες είδες 8. Χθες είδα το μάτς. Είδες ο Ρολάν Γκαρός. Μάτς το τένις ήταν. Ναι. ΕΡΤ 2 που μας λες. Χίλια μπράβο στην ΕΡΤ 2. Να ορίστε. Χίλια μπράβο στην ΕΡΤ 2. Ναι. Τώρα αν το βάλει και αυτό η Κοσμοτέ ποτέ. Που έβαλε και πάλι τα πάντα γύρω από το σεξ του Woody Allen του 1972. Σωτήρι, το έχεις δει. Από τότε είναι, με Μάρι, τον Τίτο Βανδύ που κάνει τον Αρμένιο. Μάριε, είναι το δεκαήμερο του Woody Allen. Νομίζω κάθε βράδυ δεκαήμερο. Γιατί προχθές είχε στο Παρίσι. Την Τετάρτη έχει νευρικό εραστή. Την επόμενη. Δεν υπάρχει αυτό. Και μια καλή φίλη, η American Woman, μου έστειλε μήνυμα εκείνη την ώρα. Ναι, ναι. Πόσο μπροστά ήταν ο άνθρωπος για τον Woody Allen. Ναι. Η ταινία είναι του 72. Όσοι δεν την έχετε δει, δείτε την, έτσι. American Woman, ναι. Θα σου πω το εξής. Πόσο μπροστά ήταν τότε ο Woody Allen και πόσο πίσω είναι τώρα ο Μάριος. Ναι, ο Άλμπι. Δεν νομίζω. Ο Άλμπι. Από το 72 έχεις να κάνεις κι εσύ. Ο Άλμπι. Δεν ρώτησα εγώ τι είναι τα Vans. Α. Τα Vans. Το ρώτησες πριν 5 μήνες εδώ πέρα. Ο Άλμπι έγραψε την Γίδα το 2000 και έγινε πάταγος. Τι ρώτησες. Και αυτός έκανε ταινία. Τη σκηνοθέτησε το 72 όπου ερωτεύεται ένας Αρμένιος. Ένα πρόβατο, την Ντέιζι. Ωραία. Τη ρώτησα πριν 5 και μήνες. Κάνει έρωτα μαζί της τα λοιπά. Φανταστείτε, δεν υπάρχει ο Woody Allen. Δεν υπάρχει. Την Οβάτη δηλαδή. Η ταινία είναι του 72. Από τότε τα κάνει. Δεν υπάρχει. Του 1972. Σπονδυλωτή, 7 ιστορίες. Δείτε την. Ατελείωτο γέλιο, δεν υπάρχει. Στη μία πρωταγωνιστεί ο Τίτος Βανδύς. Ναι, ωραία. Όπου κάνει ένα Αρμένιο που ερωτεύεται το πρόβατο. Ωραία.
Τον Σταύρος Μήλος. Ναι. Τη ρώτησα πριν 5 μήνες. Για τα βάνζες εσύ. Σταύρος Μήλος, μοιάζει με τον Μίλαν Μπάρος. Δεν ρώτησα πριν 5 μήνες γιατί ούτε τώρα ξέρω τι είναι. Ναι, το ρώτησα πριν. Τα βάνζ. Τι είναι τα βάνζ. Αυτό που τα βάνζ. Α, μπράβο. Το ταβάνι. Αυτά είναι τα βάνζ. Ωραία. Λοιπόν, αδέρφια, περιμένουμε τα σχόλιά σας. Έχω κι άλλα πολύ μαζεμένα, ό,τι θέλετε. Πες μας, φίλε, για την ουσία. Για το κλίμα, πες στο γήπεδο που φαίνονταν. Όλοι οι οπαδοί μαζί, οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, ήταν 5,5 με 6.000. Τι είπες για αυτούς τους δύο. Όλοι μαζί. Για αυτούς τους δύο, λες. Α, ήταν δύο οπαδοί. Αυτό. Το γράψαμε χθες σε διάφορα site. Οι οποίοι πήγανε αλλάζοντας. Τρία αεροπλάνα και δύο λεωφορεία. Και ένα ταξί, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησαν από το Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος, χθες είχαμε Τετάρτη, έτσι. Ξεκίνησαν Κυριακή μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό γιατί? Για να φτάσουν εκεί. Για να γλιτώσουν τα λεφτά. Έτσι. Ή μπορεί, νομίζω, Σωτήρη, μπορεί και να μην βρήκανε πτήσεις κατευθείαν για εκεί. Ήταν πάρα πολύ μετρημένες. Πήραν δύο αεροπλάνα. Ναι, πήραν δύο αεροπλάνα. Πήραν δύο αεροπλάνα. Από το Λονδίνο πήγανε κάπου κεντρική Ευρώπη. Από εκεί πήγανε με λεωφορείο ή με τρένο Κωνσταντινούπολη. Από εκεί με αεροπλάνο στην Άγκυρα. Από την Άγκυρα πήγανε με τρένο. Κάτι. Ναι. Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο. Από Λονδίνο, εντάξει, ναι. Εντάξει. Ωραία, φίλε, τι πράγματα είναι αυτά. Τζάμπα η επισκέψη στην Τούμπα. Δεν κατεβαίνει ο Καμένος, λέει, σε εκλογές. Πω, από τι πλήγμα είναι αυτό. Κάτσε, ναι, θα μπει, δεν κατεβούν με άλλον ηγέτη, ας πούμε, ή σαν κόμμα καθόλου, δεν κατάλαβα. Δεν κατεβαίνει, έτσι λέει εδώ. Ναι, ο Καμένος ή θα μπει κάποιος άλλος. Οι ΑΝΕΛ που σπρεχόμενες είχαν συγκεντρώσει το ΣΕΟ, βρέθηκαν προμεγάλη την περασμένη Κυριακή, βρέθηκαν προμεγάλη εκπλήξη. Τι προμεγάλη, το ότι πήραν και 080 είναι επίτευγμα. Η τιμωρία, του ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι δεν μας δώσαν ήδη τα στρέμματα να χτιστεί το γήπεδο. Μας τα δώσανε. Έτσι. Είναι η τιμωρία του ελληνικού λαού προς τον Καμένο, φίλε, που σου έδωσε τα στρέμματα. που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απλά σου δείχνει ο κόσμος. Χρυσή καρδιά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που αφήνει να πλατσουρίζουν ακόμα στο κολυμβητήριο τα παιδάκια, όχι, επειδή είναι καλοκαίρι. Θα τελειώσει τα σχολεία. Θα τελειώσει το καλοκαίρι και έτσι το Σεπτέμβριο. Είναι 80. Πρώτο κουδούνισμα. Είναι η τιμωρία που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αντί να διαφυλάξει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, πήγε και χάρισε. Θα μεταφέρουμε το νερό από το κολυμβητήριο. Θα μεταφέρουμε το νερό από το κολυμβητήριο στην τάφρο τη Νέα Τουμπάρα για να βάλουμε κροκόδηλους μέσα σε περίπτωση διαιτητικού λάθους. Δεν χρειάζεται πλέον το ΒΑΡ. Έχουμε κροκό. Και ο νέος δήμαρχος, όποιος κι αν είναι αυτός, είτε ο Ζέρβας, είτε ο Τακιάος, γιατί κανένας από τους δύο δεν ελέγχεται από τον δικό σου, όπως κάποιοι άλλοι υποψήφοι που ήταν φίλοι και βρακιά και πώς το λένε αυτή. Μην το κάνει διαφορετικά από τον Μπουντάρη. Ο Μπουντάρης είπε να φωτογραφηθεί η πόλη και να βγει σημαίες. Κοίταξε, μην βγει ο Τακιάος με σημαίες στον δρόμο. Κόλος βρακή. Μετά από λίγο καιρό. Με κάποιους υποψήφιους, επειδή δεν πέρασαν αυτοί στο δεύτερο γύρο. Κοίταξε, μετά από λίγο καιρό, μιλάω Τακιάος να πάρει πρωτάθλημα από ο Κάρα μας και τέτοια. Πρόσεχε, πρόσεχε. Και ο Μπουτάρης Αριανός είναι ο άνθρωπος. Τι, χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Εντάξει, χαιρέτα, χαιρέτα. Εσύ θα χαιρετήσεις. Ποιος, ποιος. Εγώ σαν Παναγιώτη ή σαν ΠΑΟΚ. Κάτσε, ποιος, ποιον. Εσύ θα χαιρετήσεις κάποιον με δάκρυα στα μάτια. Τι λέει. Και θα σου λέω τι εγώ, λέει ο Μπακούνιν. Και θα σου λέω εγώ τι τη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Νταλάρα. Τώρα κλαις, γιατί κλαις, εσύ δεν είσαι όχι, που γέλαγες. Όχι, Σία, εσύ δεν είσαι που γέλαγες, είναι Σία. Άντε, άντε να έρθει επιτέλους, άντε επιτέλους να έρθει τον πιάσουν. Συνέχεια κρυφτό παίζει ο άλλος. Το Ράκης νομίζω τον είδες, έστενα και έτσι. Τα μηνύματα τα πήρε τα πρώτα. Τα πήρε. Και τι έγινε με Γιώργο Κούδα και τα λοιπά. Βγήκε που είστε όλοι στην πόλη που είναι 80% ΠΑΟΚ. Τον βγάλατε τον Γιώργο τον Κούδα. Κάτσε, ο Κούδας έβγε πρώτος ένταση συνδυασμού. Τρίτος είναι όμως ορφανός. Ναι, πληρώνει το γεγονός ότι κατέβηκε σε προπόνηση του Ολυμπιακού. Το 14% είσαι στην πόλη. Ούτε το 14. Το 8. Γιατί το 6 ήταν δεξί ψηφοφόρη του ορφανού. Πληρώνει το γεγονός ότι κατέβηκε σε προπόνηση το του Ολυμπιακού. Το 8% της πόλης. Ο λαός του ΠΑΟΚ τιμωρεί. Ερώτηση για τους φίλους ακροατές. Πιστεύετε ότι ο σε αυτή την άρση. Του Άρη πήγε κόντρα στον Καμένο. Εσύ ήσουν αγκαλιά μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στην Τούμπα. Αγκαλίτσα. Αγκαλίτσες και φυλάκια σαν την Πολίνα. Πιστεύεις ότι σε αυτήν την Arsenal χωράει ο Τσούμπα Ακπομ? Δηλαδή, ποιος είναι καλύτερος, ο Τζον Γουίλοκ, ο οποίος πέρασε χθες τον αγώνα στο 77, ή ο Τσούμπα Ακπομ? Έτσι.
Μηνυματάκι, αν θέλει. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54. Αυτό το πιστεύει. Αυτό το πιστεύει. Ρωτάει. Με τσουμπάμπου, φίλε, χθε μπορεί να γίνει και 3-3. Ο πιο ξενέρωτο τελικό όλων των εποχών. Ναι, γιατί είχε κλείσει ο Παναγιώτης εισιτήρια να πάει με τον ΠΑΟΚ, όπως μας έλεγε, πριν αποκλειστεί από τη Βίτη και την, και την Πακού, όπως τη λέγανε αυτοί. Κακός που δεν είχαμε λαϊκά δικαστήρια για να κάνουμε παγκόσμια τελετή. Και γι' αυτό θα πήγαιναν του ΠΑΟΚ, δεν βρήκαν, τα είχαν πάρει τα εισιτήρια από πριν. Τα είχε αγοράσει ο Ιβάν τα εισιτήρια από πριν. Έτσι. Και γι' αυτό δεν είχε κόσμο. Του χρόνου που γίνεται τελικός, δεν τα έχουν βγάλει αυτά, τα έχουν βγάλει. Δεν ξέρω. Σίγουρα. Με το έργο. Πού το έργο, νομίζω δεν έχει βγει. Έχει βγει. Η εξέταση ήταν εκτός γηπέδου, ε. Αυτό δηλαδή δεν σχολιάζω καν να μην μπορούν οι ομάδες να έχουν υποστήριξη. Δηλαδή, ειδικά η Arsenal που ήθελε σπρόξιμο να μην την έχει. Συγκινητικός Σωκράτης Απασταθόπουλος, όταν δύο φορές γυρίζει προς το πεταλάκι πάνω εκεί και λέει: δώστε μας όθηση, φωνάξτε. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Σύγκρινε την ατμόσφαιρα πέρυσι του Ατλέτικο Μαδρίτη Μαρσέη, που έγινε σε φυσιολογική χώρα, με φυσιολογικό κόσμο, με φυσιολογικούς οπαδούς. Και ο Αλεξάνδρ Τσέφεριν και ο Θοδωρίδης ο Θόδωρος, που τον έχω εμεινήσει πολλές φορές, ας το χαίρονται αυτό το έκτρωμα, να κατεβαίνουν ομάδες και να ακούγονται απλά. Ναι, στην Πολωνία, φίλε. Πολωνία. Στο Γκντάνσκ. Γκντάνσκ. Αν είναι σωστό αυτό που διαβάζω εδώ πέρα, με μια επιφύλαξη το λέω. Εδώ λέει στο Γκντάνσκ 27 Μαΐου του 20. Ωραία. Αυτό δεν είναι. Europa League Final. Όταν θα αποκλειστούμε τους ομίλους του Champions League, Βούργια Γκντάνσκ να παίξουμε τη Λέγκια. Να γίνει μάχη. Και το Super Cup. Α, όχι, εδώ τι είναι αυτό. Στην Κωνσταντινούπολη το Super Cup. A Bidding Associations. Τι είναι Κωνσταντινούπολη είναι το τελικό Super Cup. Μπράβο στον Αλεξάνδρα. Α, τώρα το 18. Μπράβο στον Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς, ο οποίος λατρεύει, κάνει διακοπές στο Μονακό κάθε χρόνο, λέει το λατρεύει. Ο Πρίγιοβιτς. Και πήγε και το συνδύασε τώρα με το σιρκουί της Φόρμουλα 1 και είναι λάτρης του. Λατρεύει τον. Έλα από εδώ εσύ. Τι θα πάνε αυτοί από εκεί. Τι λένε. Λιούις Χάμιλτον. Δεν πειράζει, από εδώ. Είσαι τα παπάκια μας. Όλα τα παπάκια. Χρήσαμε. Απεγνωσμένη προσπάθεια λέει, να κρατήσει τη γυναίκα του. Λέει ο 164. Την πάει στο Μονακό. Με τα τελευταία νέα που ακούστηκα, μήπως να το κλείσετε και να κάνετε μεγάλο προποτζίδικο. Φίλε, δικό σου παίκτη. Να το κάνετε μεγάλο προποτζίδικο. Φίλε, δικό σου είναι ενεργεία ποδοσφαιριστής είναι. Ο δικό μου δεν ήταν. Έπαιξε στον Άρη. Ωραία, και. Ναι, αλλά βγήκε χθες όμως στο Ζαγόρα το μεσημέρι. Ο Κώστας, ο παδός του ΠΑΟ, αντιπρόεδρος Σοβιετική Ένωση, και είπε: Γιώργο, τα μάθες. Έρχονται προς τα δω οι έρευνες. Στην πόλη μας, ξέρεις πώς θα πάει η γειτονιά. Μπερδεύεται. Έτσι είπα, αλλά πώς το κάνεις εσύ. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Πέρα σου κάνει καμιά χειραψία και είναι τα λάθη. Αλλά είναι υπαοξίδες, φίλε. Εγώ να θεωρήσω πιο έγκριτο εσένα ή τον Κώστα τον οπαδό του ΠΑΟ. Διαχρονικά ποιο έχει βγει πιο έγκυρο. Σε όλα αυτά τα θέματα που πέταξαν λάσπη στον Άρη εσύ, και φάγαν τα μούτρα του σε όλα. Τι, εσύ, ποιος άλλος. Και με ΕΑ και με ΙΚΑ και με ΣΥΚΑ και με Καρυπίδη που καθαρός δεν Άρης αστραπές δεν φοβάται. Ωραία. Δεν ξέρω αν είναι καθαρός. Θα σου δώσω απάντηση. Ρωτάω πρώτα σένα. Χρωστάω εδώ ναι ή όχι. Πού. Καλό, σωτήρι, ωραίο. Όχι απλά, λίγα, πολλά. Πλέον το φωνάξεις πώς το φωνάζω το πέρασμα το διάρρομαι. Φαμπάστε. Γιατί, φανασλάμεν. Άμα δει όμως την καρτέλα που έβγαλα, θα πάθει εγκεφαλικό όταν τη δει. Γιατί εγώ την έβγαλα και είναι παραπάνω από αυτά που έλεγα. Σήκω από τη θέση. Βαμπάστε παιχτάρα με το γυριστό σουτ στο τέτοιο. Στον Ντασάεφ. 1988. Ποιος κάνει το πέναλτι. Πέναλτι, ο Γκούλιτ. Ναι. Πάνω από εκεί. Ναι, ένα-ένα. Τι τον ρώτησες, ποιος κάνει το πέναλτι. Ποιος χάνει το πέναλτι. Περίμενε, της Ολλανδίας. Να και εσύ. Το Σοβιετικό. Πάνε και εσύ από εκεί. Sorry, ρε. Πάνε και ναι, λάθος εγώ. Δεν θυμάμαι την κυρία μου. Άντε παπάκια που αν δεν τα έχεις διαβάσει από το προηγούμενο βράδυ. Προτάσοφ ή Προτάσοφ ή Μπελάνοφ. Μπελάνοφ. Ο Ιγκόρ Μπελάνοφ. Ο τελικός που έγινε. Τι? Πού έγινε στα παπάκια μας. Έλα από εκεί. Φαντάζεσαι να μείνει κανείς εδώ πέρα. Έτσι νέκρα. Τίποτα κανείς. Όχι από μέσα. Ηχοληψία. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμένος χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υπολαργικά οικολογικά απορριπαντικά. Συνέπεια για αξιοπιστία. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2317-6264 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί το παπλωμά σας από τον χώρο σας. Έλα μέσα. Έλα. Μήνυμα αυτή τη φορά από τον 992. Πραγματικά παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον 164. Και έπαιξε και ήταν και βοηθός προπονητή πέρσι. Μη μου τα μασάς μπουλουκάκι μου. Λέει αυτός ο αλήτης. 992. Διεκδικήστε.
Διεκδικήστε περιοδικά. Ναι, μίλα στο μικρόφωνο, είναι κρύο. Το κρεμά. Στο μικρόφωνο. Άντε. Δεν είναι καθόλου αλήτης. Απλά είναι φυσιολογικό να ασχολείται με το μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας στον αέρα. Κάτι που δεν κάνεις όλη τη μέρα, εσύ με το ΠΑΟΚ. Διεκδικήστε σούπερ τύφο περιοδικά στήλανε. Από αρχείο Παναγιώτη Παπαδόπουλου, αρκεί να απαντήσετε σε μία από τις δύο, σε ένα από τις δύο ερωτήσεις. Έτσι. Τι λέτε! Τελικώς 1979 το παίρνει ό,τι είχαμε αντίον τη Μάλμε και τελικώς. Σαν σήμερα το 1989 και σαν σήμερα το 1984 εναντίον τη Ρώμα. Για, τις μία, για τη μία από τις δύο έδρες που έγιναν οι τελευταίες. Και τις δύο, ακόμα καλύτερα. Και τι θα πάρουμε να τα απαντήσουμε. Σούπερ τύφο, περιοδικά, ρε φίλε. Ναι, σούπερ τύφο, αρχείο Παναγιώτη. Πα, 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 πα. Λυρέτες ακόμα. Όχι, δεν το δίνω έτσι. Θέλω να απαντήσει κάποιος. Πα, 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 πα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ πέρα στην Τρόικα. Θα πάμε μαζί για την επόμενη ωρίτσα. Και δύο είναι τα βασικά πραγματάκια της δεύτερης ώρας. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Πρώτον, ότι ανοίγουμε γραμμές 2-31-02-87 και 3 οχτάρια. Και κατά δεύτερον, ότι μαζί μας πάντα είναι η Dialog. Ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά, ο Ζήλη δηλαδή. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Λοιπόν, δεν εκτιμάται καθόλου το δώρο το οποίο σας δίνει ο Παναγιώτης. Καθόλου. Ούτε καν έχετε ιδέα τι είναι, πώς και τα λοιπά. Και αναμενόμενο. Δεν το σχολιάζω καν για το τι είναι το super tifo και τι αξία έχει. FM και νόμιματάκι αποστολή στο 54526. Δώσε το κουιζάκι τώρα πάλι που επιστρέψαμε. Σαν σήμερα το 1979 η μεγάλη Nottingham Forest του Brian Clough κερδίζει τη Μάλμε στο τελικό κυπέλλου πρωταθλητών ομάδων Ευρώπης με 1-0. Σαν σήμερα το 84 το παίρνει και η Liverpool εναντίον της Ρώμα. Θέλουμε να μας πείτε. Πού έγιναν αυτοί οι δύο τελικοί ή ένας από τους δύο τελικούς, σε ποια έδρα έγινε. Απάντηση, FMGNO, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για να διεκδικήσει το δωράκι το επόμενο 45 λεπτά. Αρκεί να απαντήσει σωστά δηλαδή στο ένα από τα δύο ερωτήματα. Το θυμάσαι το 99 το τελικό, καθόλου. Το θυμάμαι, ναι. Εγώ όχι τίποτα, το θυμάμαι αν μπροστά μου όλο ζώντα, το θυμάμαι, εντάξει, οκ. Για τον Σμπέθερο, η βραδιά ήταν εκείνη, επειδή ήρθε αργά το μήνυμά σου με την Άστον Βίλα προχθές, από τις πιο όμορφες βραδιές της ζωής μου. Την θυμάμαι από τη στιγμή που ξεκινάω να λέω στον καθηγητή στο φροντιστήριο ότι θέλω να φύγω νωρίτερα και να τρέχω σαν τρελός για να κάνω άλμα να πηδήξω στο λεωφορείο στη Μητροπόλεως για να πάω στο σπίτι και μπήκα, από ό,τι θυμάμαι, στο 10ο λεπτό στο Βίλα Μπάγερ Μονάχου. Και βλέπω κάτω από την εστία όχι τον Τζίμι Ρίμερ και παγώνω. Βλέπω έναν τύπο πρώτη φορά τον ήξερα, ένα πιτσιρικά, ένα ξανθούλη, σαν γουρουνάκι. Τον Νάιτζελ Σπινκ. Γιατί στο 8-9 χτυπάει ο Τζίμι Ρίμερ. Και τα πάντα, ας πούμε, μοιάζει να καταραίουν για την Βίλα. Ο Νάιτζελ Σπινκ μπαίνει για να παίξει πρώτη φορά σε ηλικία 19 ετών και κατεβάζει τα στόρια. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Να είστε σύντομοι, περιεκτικοί, με ρυθμό. Πριν να πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Επειδή υπάρχει και ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League, στο φετινό τελικό του UEFA Champions League πίνουμε όλοι Pepsi Max. Ζήσαμε από τον πρώτο αγώνα όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι τώρα. Το μεγάλο τελικό, παρέα με την απολαυστική γεύση αγαπημένη μας Pepsi Max, θα τον απολαύσουμε. Και την ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Ωραία, πάμε στο παλικάρι τώρα. Sorry φίλε για το ήταν, έπρεπε να γίνει αυτό οπωσδήποτε. Αν δεν γινόταν τώρα θα μας είχαμε καθαριστερήσει. Πάμε, βροχιά. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Ρωμανίστα. Λοιπόν, είμαι ο Στέλιος Αγιάνος. Ναι, παλικάρι μου, καλημέρα Στέλιο, να είσαι καλά, ο πατός του Άρεος. Θέλω αρχικά να μου σχολιάσετε για το νέο σύστημα με τα play-off. Τι πιστεύετε? Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, δεν ξέρω πώς θα είναι. Μια χαρά σύστημα. Πολύ ωραίο. Δεν μου λες, από 1-6 μπαίνουν και στα play-off ξεκινάνε όλοι με 0 βαθμούς. Όχι. Όχι. Τι κάνετε, το διάβασες το τέτοιο. Το πώς γίνει, με τους βαθμούς που τελειώνουν. Α, και πιστεύεις, εγώ πιστεύω ότι τον Άρη αυτό το σύστημα τον ευνοεί. Ανάλογος, αν τερματίσει πέμπτος ας πούμε και να έχει 17 βαθμούς διαφορά τον τέταρτο. Εξαρτάται γιατί, για ποιο στόχο τον ευνοεί. Για ποιο στόχο. Ναι. Το σκεπτικό σου πες, πες το σκεπτικό σου. Είπες κάτι, πες το σκεπτικό σου, Στέλιο, συγγνώμη. Το σκεπτικό μου είναι ότι στο δεύτερο γύρο και με παντελίδη ομάδα, σε όλα τα ντέρμπι, η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Και εγώ πιστεύω ότι στα play-off έχουμε ένα πλεονέκτημα εμείς. Από ότι μια θέση στην κανονική διάρκεια. Η απάντηση που έδωσες είναι τελείως άκυρη. Μίλησες για την πορεία στη χρονιά που πέρασε. Αυτά είναι μπροστά τώρα. Τι σε κάνει να αισιοδοξείς? Δεν σε ρώτησα αν γινόταν φέτος.
Θα σου πω, γιατί. Για τώρα ο... έχει στο χέρι κάτι, ένα χαρτί. Είστε... του χρόνου, σε τι σε ευνοεί, γιατί, πώς το βλέπεις. Δεν λέω ότι δεν ευνοεί τον Άρη, γιατί, τι θετικό βλέπεις. Πες μου για του χρόνου. Το θετικό που βλέπω είναι ότι. Δεν ξέρουμε ποιος ή ποιος πεθαίνει, ούτε αύριο. Αυτό λέω. Κριτικά με φέτος. Φέτος χάσαμε πάρα πολλούς βαθμούς από κάτι χωριά. Από Λεβαδιακούς, από Πανιόνιο. Δεν νικήσαμε από τον μια φορά. Ναι. Και πιστεύω ότι. Απαξιωτικό δεν το δέχομαι το χωριά, ναι. Από ομάδες, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, μικρές ομάδες. Από ομάδες που δεν είναι μεγάλες. Ναι, ο Λεβαδιακός είναι στη μεγάλη κατηγορία από όσο θυμάμαι εγώ 125 χρόνια. Οκ, okay, μικρές ομάδες, έστω. Ναι. Στα play-off και είναι και καλύτερο το σύστημα, έτσι. Και να το πω και πιο. Αργά. Ωραία. Να το πω ότι. Ότι μια ομάδα μπορεί να πάρει και ένα outsider το πρωτάθλημα. Σωστό. Σωστό αυτό. Αυτό σωστό, ναι. Σε αυτό είμαι μαζί σου. Μπράβο. Έχει λίγο τη μορφή κυπέλου στο τέλος. Ναι. Σωστό αυτό. Έχει και το χωριό ελπίδα να κυνηγήσει το όνειρο. Ωραία. Πάμε. Καλημέρα. 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 Θωμάς Τόντον, ο παδός της Λίβερπουλ. Τώρα πήρα για άλλο, αλλά μια αφορμή, ρε πιτσιρικάδες, διαβάστε λίγο ιστορία. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες χωριό τον Πανιόνιο. Και το κλείνω εδώ, εντάξει, ντροπή λίγο. Πάμε παρακαλώ. Διαβάστε λίγο ιστορία. Έχει βγάλει Αναστόπουλο μαύρο, Σαραβάκο. Εντάξει, το και δεν λέω το Θανάση Σαραβάκο, αν βάλω το Θανάση το κλείνω το μαγαζί. Το Δημήτρη. Αν του είχε βάλει ο Ηρακλής, εγώ δεν θα έλεγα καλημέρα σε κανέναν εδώ πέρα. Ναι, ναι, εντάξει. Επιβεβαιώνω ότι μιλήσαμε χτες. Ναι. Εντάξει, όντως και εγώ δεν το κατάλαβα. Κατάλαβα ότι είναι ένας από τους Σου είπα ότι 80% πρέπει να είναι ο Νιούτον. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Πάτ Ράις ντροπή, ας πούμε. Το Πάτ Ράις κάτι να πω για την Τζέλση και την Άρσεναλ. Ναι. Η Τζέλση, αν και πέσανε λεφτά γενικά τα τελευταία 20 χρόνια και με τον Μπέιτς πριν. Δεν απόλυσε το DNA της σαν ομάδα. Είναι, γνωστή, είναι μια aggressive ομάδα. Μπράβο. Αυτό που έγινε στην Arsenal. Ευνουχισμός. Με τον Βενγκέρ. Ευνουχισμός. Άλλαξε το DNA της ομάδας. Ευνουχισμός. Ναι, δηλαδή. Δεν υπά, δηλαδή, τι σχέση η Arsenal του Graham. Ναι. Και του Bertie Mee και του Don Howe, ας πούμε, πιο πριν. Καλά, αν πας τώρα. Ω, Bertie Mee είναι συγκινήτο. Bertie Mee και George Graham. Εντάξει. Καλά, βέβαια, θα σου πει άλλος. George Graham. Μετανόσκυλα είμαστε, Μάρια, εντάξει. Μαζί, ναι. Τυχαίνει να είμαι και Liverpool, αλλά γενικά. Απλά θα σου πει κάποιος με. George Graham ήταν το boring. Ναι, το boring. Ναι. Εντάξει. Απλά αυτός τι έκανε τώρα. Τίναξε από πάνω το boring, αλλά δεν κράτησε τίποτα από το βρετανικό ατσάλι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Στο όνομα του γηπέδου έλεγε ρε παιδί μου ότι η Άρσενα. Έλεγε ότι η Άρσενα, ξέρεις τι, δεν πάμε. Ουσιαστικά δεν το έλεγε, αλλά το εννοούσε ρε παιδί μου, δεν πάμε για τίποτα. Σαν φίλαθλος δεν πήγε να δει πολλές φορές την Τζέλση, θα πήγε πιο πολύ να δει την Άρσενα. 3-1 να χάσουμε, 4-2 θα κερδίσουμε. Πάντως γενικά το ποσοστό της Άρσενα στους τελικούς είναι φρικτό, εντάξει. Ναι, ναι, γαλατά, ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ούτε ο Ηρακλής, ναι. Ναι, τραγικό, εντάξει. Ούτε ο Ηρακλής, ναι. Ωραία, Θωμά μου. Fever Pitch, ας διαβάζουν επιτυδικά λίγο το Fever Pitch, ας δουν ταινία για να καταλάβουν. Συγγνώμη, ποια στην ταινία, την ταινία, συγγνώμη. Το Fever Pitch. Α, το Fever Pitch και το βιβλίο, ναι, ναι, ναι. Ναι, ή το βιβλίο. Ή το βιβλίο. Καλή καλημέρα, να είσαι καλά, αγόρι μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημερίζουμε Αλέξανδρο, οπαδό του Άρεος από το κέντρο. Κύριε Τσαλτίδη, γνωρίζετε στην περιοχή της Τούμπας οι κύριοι Ταχιάος και Ζέρβας. Τι ποσοστά πήρανε, αν ισοψήφισαν, αν κάποιος... Ο Ταχιάος ήταν πρώτος. Πρώτος. Και στα πέντε δημοτικά διαμερίσματα και στην Τούμπα σάρωσε. Γνωρίζετε για τους τρεις βασικούς υποψήφιους συνυποψήφιους, τον κύριο Ταχιάο, κυτρινόδης απόχρωσης, τον κύριο Αρβανίτη, τον κύριο Σεντέκη και τον κύριο... Τρίτος και τέταρτος υψήφους. Ποιος συνολικά, ναι. Αρβανίτης και Ζεμπέκης. Και ο άλλος... Ναι, εγώ ξέρω και ότι... δεύτερος νομίζω είναι, πώς το λένε, ο άλλος, Σοκράτης, πώς λέγεται το παλικάρι. Είναι ένα... Αλλά δεν είναι, εντάξει, δεν είναι προβεβλημένος, Αργιανός, εμείς το ξέρουμε. Πόντιος. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω ότι στους ψήφους που πήρε ο συνδυασμός του κ. Ταχιάου στην Τούμπα, το 90% των σταυρών πήγε σε αυτούς τους τρεις. Αφού είναι όλοι άριζε, φίλε. Και εγώ στην Τούμπα, και εγώ Τούμπα μεγάλο. Εκτός αν τους ψήφισαν κάποιοι άλλοι, ας πούμε, επειδή είχαν ωραίες φάτσες και καλή καρδιά. Όχι, τι άλλοι μόνο. Γιατί έλεγε ο σχορεμένος ο θειός μου, σχορεύτηκε πολλά χρόνια, Ιάνο Χαριλάου και Ιάνο Χαριλάου, να πούμε. Άρα λες, ας πούμε, ότι εφόσον έχει 90% ρε παιδί μου, ανέμελος γυρνάς με μπλούζα του Άρη, με περιφέρειες, ας πούμε, στην Κονίτς, πάλι ποτέ Κονίτς, έτσι. Υπάρχουν αλήθειες που δεν επιτρέπουν να φέρουν φασίστες που δεν θα αφήσουν να φορέσουν φανέλα του Άρη.
Τι πράγμα. Δεν θα είναι φασίστες αυτοί άμα πάνε και κάνουν κάτι. Φυσικά ρε φίλε. Φυσικά. Τραπουκίζεται. Όχι, αλλά λες παιδί μου 90% δεν κινδυνεύει. Δεν είμαι έξω από το Χαριλάου. Είναι φασισμός αυτό. Αυτό δεν είναι φασισμός. Δεν είμαι έξω από το Χαριλάου. Φασισμός δεν είναι αυτό. Δεν είμαι έξω από το Χαριλάου. Αυτό λέω. Δεν απαντάς αυτό που λέω. Όχι, εσύ δεν απαντάς αυτό που λέω. Αφού είναι μάγκες στην Τούμπα. Όχι, δεν σου λέω ότι είναι μάγκες. Απλά λες πανέμελος ρε φίλε. Αυτό λες 90%. Παντού υπάρχει κάποιο που. Σαν να μου λες τον Πειραιά. Στον Πειραιά, α πούμε, να βγούμε πλήρω στον πλούσιο Παναθηναϊκού. Δεν πειράξει κάποιο εκεί πέρα. Όχι, κάποιο κάφρο. Δεν πειράξει, μάλιστα. Α, σε πειράξει να συλληφθεί. 100% γύρω. Α, ξέχασα, δεν συλλαμβάνονται γιατί έχουν πάρει τα φάξα και στο ΑΤΑΦ. Μισό λεπτό λοιπόν. Εγώ ανέφερα, κύριε Παπαδόπουλε, την πραγματικότητα, τι έγινε την Κυριακή των εκλογών. Και εσεί μου λέτε τώρα ένα παιδικό αστείο. Όχι, παιδικό αστείο είναι αυτό που λες εσύ. Θες να κλείσεις το βράδυ τα μάτια σου και να κοιμηθείς ήσυχος, ενώ από μέσα σου καίγεσαι που ο ΠΑΟΚ έκανε ντάμπλ. Πάρε τους ψήφους και θα παίρνω τα πρωταθλήματα. Αυτό σε καίει. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Αυτό σε καίει. Σου λέει πάρε τους ψήφους. Οι τρεις του Άρη σου λέει. Μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Άρα στρέφονται όλα γύρω από σένα. Όχι, φυσικά 90% Άρη έχει του Μπαφτό. Και φαίνεται με το 080 του τύπου που πήγε στην Τουμπάρα και έκανε αγκαλιές. 080 πήρε. Όσο άνεσαι. Ούτε 1% δεν είσαι. Θα μπορούσα να κυκλοφορήσω έξω από το επίπεδο του Άρη. Εγώ με μπλούζα του ΠΑΟΚ. Άλλο τόσο άνεσαι. Εσύ μπορείς γιατί. Επίτιμο στέλεχος σε κάνουμε σένα. Επόμενο, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Αντώνης Παναθηναϊκός. Αντώνης, ο παδός του Παναθηναϊκού, Αθηναίος, έτσι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι, πάμε, Αντώνη, είναι παλικάρι μου. Λοιπόν, θέλω να πω. Τι έγινε αυτό, παιδιά, το είδα το μάτς. Το μάτς, χθες, τον τελικό. Ναι, τον είδα. Ναι. Εγώ τον είδα τουλάχιστον. Καλά, λογικό είναι, εντάξει. Ο Ραπτόπουλος Άρσεναλ έδωσε. Και εγώ Άρσεναλ. Όλοι Άρσεναλ δηλαδή. Και εγώ ήλπιζα σε Άρσεναλ. Όλη αλήθεια. Και έπαιξα και anytime scorer Σοκράτη. Μα πήρε δύο κεφαλιές. Τη μία την βγήκε. Γι' αυτό έφαγε τέσσερα η Arsenal. Μονρεάλ αριστερό back τώρα τι. Πώς. Ο Μονρεάλ απλά λίγο μεγάλωσε. Δεν ήταν κακός ο Μονρεάλ. Αλλά ειδικά χθες δεν φταίει ο Μονρεάλ. Ναι. Χθες η Arsenal παίζει 77 λεπτά με 10 ποδοσφαιριστάς. Ο Ζιλ Χώμα. Αυτό λέω. Παίζει οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, α, να σου πω, η Μπαρτσελόνα να παίξει με 10. Με το φετινό Ηρακλή κινδυνεύει η Μπαρτσελόνα. Με το φετινό Ηρακλή. Κινδυνεύει η Μπαρτσελόνα. Ναι. Λογικό δεν είναι. Mm. Ο Μονρεάλ απλά λίγο μεγάλος ο άνθρωπος. Είναι πια 30-33, Ηρακλή, πόσο είναι. Ποιον ακριβώς από όλους. Εντάξει. Και έχει άλλη ποιότητα στα χαφ η Τσέλσι. Ναι. Παρά το ότι εμένα δεν μου αρέσει το ότι τον Καντέ τον έχει πάει στα δεξιά. Νομίζω ότι. Στο... Τι? Έλπω άκμομ, λέω από Arsenal. Το πιστεύω. Ωραίο, καλό. Το γέλιο σου σε παραδέχομαι. Είσαι ωραίος. Έγινε, Αντώνη μου. Τελικό, ένα τελευταίο τελικό Champions League, τι βλέπετε? Λιβερπουλάρα. Μόνο ένα υπάρχει. Λιβερπουλάρα. Δύσκολο είναι. Λιβερπουλάρα. Μόνο τότε να μην τίποτε άλλο. Και τι να παίξω, στοίχημα να παίξω. Over, under, τι βλέπετε? Αυτά. Αυτό μπορεί να πάει over. Γιατί βιάζεσαι, ρε φίλε, περίμενε το live. Πόσο το έχει το over, κάνα 50-60. Περίμενε να περάσει το τέταρτο, να φτάσει 92 απόδοση, να το παίξει. Αλλά γενικά τώρα, σαν αίσθηση. Σαν αίσθηση, είναι match που άντα μπορεί να πάει over. Χθε το match ήταν 0-0 στο ημίγρονο και μπήκα 5 γκολ στο δεύτερο. Δε τώρα την μπάλα, ε. Ναι. Έγινε, παιδιά, έγινε. Στο καλό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Στέλιος Άρης. Στέλιος, λοιπόν, ο παδός του Άριος. Καλημέρα, Στέλιο. Ναι. Μια διευκρίνηση και για τον Παναγιώτη και για εσάς, παιδιά, γιατί έχουμε παρεξηγήσει λίγο το θέμα των εκλογών. Mm. Έτσι και πάλι το Δήμο κτλ. Ναι. Εγώ είμαι γέννημα θέμα του Διώτης. Έτσι. Ναι. Έχω κάτσει καμιά 5-6 φορές σε φορετική επιτροπή. Ναι. Η εγγεγραμμένη στην Τούμπα είναι γύρω στις 5.500. Ναι. Οι Τουμπιώτες. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Τούμπα έχει 150.000 κόσμο. Σωστό. Οι οποίοι ήρθαν μετά την ανεκτοκόμηση, ξέρω εγώ, 60, 70, 80 κτλ. Μπράβο. Το ότι μένει Τούμπα δεν σημαίνει ότι ψηφίζει Τούμπα. Συνήθως λες, παιδί μου. Αυτό λέω παιδί μου, ότι η Τούμπα έβγαλε Άρη, είναι από τους Τουμπιώτες. Από αυτούς ψηφίζουν εκεί, τους 5.500. Εννοείται. Ναι. Αυτό λέω. Ο σχορεμένος ο θείος μου ο Χαράλαμπος ήταν φωλάρης ο άνθρωπος. Για να μην μαλώνουμε το λέω αυτό, τζάμπα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, και εγώ Τούμπα μεγάλωσα. Το γήπεδο του Άρη για τον Τουμπιώτη τότε, από τους μπαμπάδες μας και παππούδες μας, ήταν πιο κοντά από του ΠΑΟΚ να πούμε που έπρεπε να περάσει χωράφι για να πας στην έκθεση. Μπράβο. Και το ρέμα. Και το μεγάλο το ρέμα. Ναι. Εσύ, ο κόσμος έχει την εικόνα τελευταία δεκαετία. Εντάξει, αλλάζει όμως. Είμαστε πλέον στο 2019, έτσι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, υπάρχει ετεροδημότητα. Και τα λοιπά, σιγά σιγά αποκτάει το,
το χαρακτήρα της περιοχής ο καθένας. Εννοείται, ρε παιδί μου, εντάξει, όλα παίζουν ρόλο. Κάποιοι επιλέγουν να αλλάζουν, να πηγαίνουν εκεί που μένουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, κάποιοι άλλοι τα κρατάνε εκεί που μεγάλωσαν. Άρα μετακομίζανε και ναι, εντάξει. Δηλαδή και εγώ μένω στο Βαθύλακο, αλλά ψηφίζω Χαριλάου. Παιδάκι ήμουνα και έπαιζε όταν πρώτο έγινε το γήπεδο της Τούμπας, το 62 έγινε ας πούμε, έτσι, εγώ το 63 έγινε και εσύ με 8 χρονών. Λοιπόν, τότε εμείς κάναμε στην 4 κερκίδα. Έτσι, λοιπόν, τσιτρίνιζε η Τούμπα ας πούμε, για να πας στο γήπεδο. Αυτό με τα χρόνια χάθηκε. Ένα. Εντάξει, αυτό έτσι, δεν είναι... Φαντάζομαι ξέρεις το θρυλικό καφενείο του Καραμανλή, που έγινε τώρα καφετέρια, το βλέπω και πονάει η καρδιά μου. Το καφενείο του Καραμαλή. Τι να ήταν τώρα. Πού λες τώρα γιατί κόλλησε. Είσαι από μένα και πιο μεγάλο σε ένα χρόνο. Από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, από την 7, από την 7-8, γεια σου Σωτήρη. Το μόβλες. Περίπου 50 μέτρα. Το μόβλες. Το καφενείο του Καραμαλή. Με τις μεγάλες ψηλές σκάλες. Μόβλε, όταν εκεί πώς λέγονται. Τις διαλυμένες. Όχι, ποιο μόβλε. Απέναντι, την 7-8 ρε φίλε. Στη γειτονιά του Πετίτ Παλελέ κατά εκεί. Μπράβο, μπράβο. Ναι, το καφενείο του Καραμαλή. Τώρα, όλοι οι παλιοί του μπιώτε που ακούνε συγκινούνται. Δεν απέναντι ήταν από την 7. Εμένα ήταν από πάνω μεριά. Α, εσύ ήσουν από στα πάνω, ναι. Στο Θηλαίον. Στο Θηλαίον. Στο Θηλαίον ήσουν. Εντάξει. Γιάννη, είπαμε Στέλιο, πώ το λέγανε Μόβ. Στέλιο, να σε ρωτήσω κάτι. Πώ έγινε Αριανό. Από του γονεί μου, από του θείου μου, όλοι άρχισαν. Πώ να γίνει, φίλε. Εντάξει, ρε Πάο. Μένω από πάνω δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, φίλε. Ιδιαίτερα. Γι' αυτό έγινε Πάο. Παναγιώτη. Είχε σύνδεσμο φίλων Άριστον Άγιο Φανούριο. Ναι, ιερολοχίτες παλιά. Κατάλαβες. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι ήταν, αν ήταν ιερολοχίτες, αλλά θέλω να σου πω. Ναι. Υπήρχε σύνδεσμο φίλων του Άρη. Ήταν Άρης η Τούμπα. Ή τουλάχιστον το αριανοκρατούμενο στοιχείο ήταν πολύ περισσότερο. Τώρα μετά με τα χρόνια, όταν έγινε και το γήπεδο, κατάφερε. Εντάξει, όταν γίνεται γήπεδο, έτσι. Εντάξει, επηρεάζονται. Όταν γίνεται γήπεδο, είναι φυσιολογικό. Ωραία. Να σε καλά. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, Στέλιο, πολύ ωραία παρουσία. Είχαμε δύο όμως, Στέλιους. Άκου τι αποδεικνύει ο Στέλιος όμως. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ακροατήριο, φίλε, το οποίο ακούει Τρόικα και επεμβαίνει μόλις του κάνει κλικ ένα συγκεκριμένο πραγματάκι. Αυτό ήταν ο Στέλιος. Όχι, γιατί πάντα λέμε ότι βγαίνουν. Οκ, υπάρχει ένα στάνταρ ακροατήριο και στάνταρ φωνές που βγαίνουν σχεδόν σε όλα τα ραδιόφωνα κτλ. Αλλά αυτό να το ακούει και όποιος διαφημιζόμενος ή ακροατής που δεν έχει σχέση με διαφημίσεις ή οτιδήποτε άλλο, το ακροατήριο είναι πολύ μεγάλο. Ευρύ. Και η συμμετοχή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα ερεθίσματα που του δίνουμε και εμείς καθημερινά. Σωστά. Πάμε στον επόμενο. Επόμενος, καλημέρα. Εγώ είμαι. Έλα, ναι, καλημέρα, αδελφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξης. Καλημέρα, Νίκο ΑΕΚ. Νίκο, οπαδός της ΑΕΚ. ΑΕΚ. Ναι. Νίκο, αν επιτρέπετε, αν θέλεις, από ποιο μέρος, αν θέλεις. Αλεξανδρούπολη, Μάρια. Από Αλεξανδρούπολη. Ναι, Νίκο, καλημέρα. Μας ακούς ιντερνετικά, δηλαδή. Ναι, ναι, Χρήσανδε. Ωραία. Ωραία, πάμε, Νίκο. Μάρια, θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε, θα κατέβω Αθήνα εγώ αυτές τις μέρες, από 7-8 του μηνός. Ναι. Και βλέπω, ρε παιδί μου, κάποιες συναυλίες. Χαμός γίνεται, άστο. Δεν θα ψηφίσεις δηλαδή 7 του μηνός. 1500 ευρώ θέλει αυτό το μήνα. Αν αγαπάς το ροκ, θέλει 1500 ευρώ αυτό το μήνα. Γι' αυτό μας έχεις πείξει. Θέλω τη γνώμη σου, Μάρι, βλέπω εδώ Easy Pop και Manowar. Θα άξιζε, λες να πάω δηλαδή. Και τα δύο, αλλά τους έχω δει και τους δύο. Τερόκλητα ήδη τελείως. Για μένα, να κάνεις οικονομία ένα από τα δύο, Easy Pop, εντάξει, εννοείται. Έχει παίζει κάτι καλύτερο, Μάριο, ξέρεις. Κιούρ. Αυτά είναι προσωπικά τώρα, έτσι. Ναι, μπορεί εσύ να μην... Αυτά είναι προσωπικά. Εγώ γι' αυτό σε πειρά. Είμαι στα δικά σου ακούσματα, γι' αυτό σου λέω. Εγώ ακούω πολλά, πολύ ετερόκλητα πράγματα. Εγώ γουστάρω και Manowar, γουστάρω και Iggy Pop. Αλλά σαφώς Iggy Pop, δεν σχολιάζω. Και εγώ έτσι. Τον Iggy Pop το προσκυνώ, τους άλλους, γουστάρω, ας πούμε, 8 κομμάτια αυτό, εντάξει. Λαλαμπάι. Ξέρεις περίπου ημερομηνία για Κιούρ, ξέρεις κάτι. Το ανέφερα προχθές. Sorry, φίλε, το ανέφερα προχθές με το που μιλήσαμε τον Παναγιώτη, το ξέχασα, sorry. Κιούρ και για μένα ένα live που είναι θεϊκό και ψήνομαι να πάω είναι Disturbed. Αλλά είναι το χωράφι μου πολύ. Disturbed. Disturbed. Θα γίνει κόλλα. Τους ακούω, ναι. Και αυτή νομίζω Disturbed. Πλατεία νερού είναι. Disturbed, ναι. Disturbed. Ναι, τους λατρεύω. Εντάξει, ακούω πολύ το είδος. Ναι, ναι. Τέλη Ιουνίου δεν είναι Disturbed. Νομίζω τέλη Ιουνίου. Τι φίλοι μου Μαρία στην Ολλανδία τώρα. Εγώ θα είμαι μέχρι φεστιβάλ. 20 Ιουνίου, γι' αυτό σου λέω. Από 7-8 μέχρι 20, γι' αυτό δεν σε ρώτησα, μήπως ξέρεις κάτι. Δες ρε Νικό, πες τώρα δες ημερομηνίες, ας πούμε. Τα έχω όλα σπίτι. Όχι, απλά έτσι για Manowar και αν αξίζει, εφόσον θα είμαι εκεί να πάω. Αν ακούς Epic Metal, το γουστάρι στο είδος, ίσω. Manowar είναι και η αξία. Η μαγιά τους είναι ότι ξέρω παιδιά που δεν ακούνε Epic Metal, που Manowar γουστάρουνε. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η αξία της μπάντας. Ωραία, εντάξει, μεγαλώσαν, ξέρεις τι ποζεριές κάνουν.
Δεν αφήνουν να πάει κόσμος από πάνω. Τελευταία στο principal. Αυτό που είπες, δεν άφησαν τον κόσμο να μπει στο μπαλκόνι απάνω. Γιατί? Δεν άφηναν. Πες όμως γιατί. Γιατί φαίνονται οι κοιλιές τους. Έχουν μεγαλώσει πια και έχουν κάνει μπάκα. Είναι ποζεράδες. Εντάξει, ωραία είναι η μάνα. Είδες, Νίκ. Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Επόμενη γραμμή, λοιπόν, κράτα το αυτό, Μάρη, έτσι. Ο Μελιόπουλος τώρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ και τον έκλεψε ο ΠΑΟΚ. Πρόσεχε τι λες, πρέπει να τα αποδεικνύεις πλέον. Περίμενε. Αυτό με τον Γιώργο Γεωργίου είναι φασισμός, έτσι. Ξεκάθαρα. Φυσικά και πρέπει να τα αποδείξει. Όχι, κάνει λάθο, δεν είναι φασισμό. Είναι συκοφαντική δυσφήμιση αυτό που έκανε ο Γιώργο Γεωργίου, αν δεν ισχύει. Αν ισχύει, άρα εγώ μπορεί να βγαίνω και να λέω ό,τι θέλω. Περίμενε, θα σου πω. Δεν μπορεί να πει εσύ να πω εγώ παράδειγμα εγώ. Χτύπα ξύλο. Σε κλέβει η γυναίκα σου, ξέρει τα λέει. Όχι, αλλά μπορεί κάποιο να βγει και να πει Μάριο, εσύ τα παίρνει την Μάρια. Μάρι, α πούμε. Στον παγκόσμιο. Η μεγαλύτερη μορφή φασισμού είναι η λάσπη. Γιατί καλύπτεις τον άλλο με τη λάσπη και μετά λες «Α, συγγνώμη, λάθος, κάτσε να σε καθαρίσω λίγο». Είναι μεγαλύτερος φασισμός να συκοφαντείς κάποιον. Δεν μου λες, ερώτηση. Όταν τραγουδάει η κερκίδα του ΠΑΟΚ, σκότωσα για ένα εισιτήριο. Η κερκίδα του ΠΑΟΚ κανονικά, είναι η κερκίδα του κανονικά, ΠΑΟΚ. Κανονικά, επεμβαίνει ο Μάριος Ασλάβης. Επεμβαίνει ο Αγγελέας Υπηρεσίας. Μπράβο. Τι θέλω να πω. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένας άλλος κωδικός σε όλους τους τομείς. Να ξέρεις okay. Τα όρια. Εντάξει, το να αποδείξω παράδειγμα εγώ ότι η United έκατσε, έκατσε στη City, τα άνοιξε, μπορώ να πω τον Παναγιώτη, απόδειξε το. Αυτό όμως θίγει, Μάρη, αυτό αν που πεις, αυτό όμως θίγει. Αν το πεις, αλλά όλοι ξέρουμε ότι η United δεν έδειξε και πολύ νταλκά με τη City. Άκουσε με λοιπόν. Είμαι United. Άκουσε με λοιπόν. Είναι άλλο λοιπόν, είναι άλλο λοιπόν να το λες εσύ και είναι άλλο να το πει ένας ανώνυμος. Και είναι άλλο να το πει κάποιος ο οποίος είναι πρόεδρος. Καλά, αυτό με την ΠΑΕ, καλά, γιατί παραιτήθηκε. Εντάξει, οκ. Τι. Τραβάει, έχετε δέξει τόσο πολλά από όλο Σμύρνη. Σου λέω λοιπόν ότι εγώ πάντα προσέχω λοιπόν τι έχω να πω, γιατί ξέρω ότι με περιμένουν και στη γωνία κάποιοι. Λέω λοιπόν το εξής. Ο Μελιόπουλος που πήγε στον ΠΑΟΚ από πέρσι. Το παιδί, ο νεαρός, ναι. Από την Ξάνθη, όλο τυχαίως. Ναι. Λοιπόν, κτλ. Ο Μελιόπουλος λοιπόν είναι το next big thing, λένε σήμερα, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε τρία χρόνια θα λέμε. Μαζί με τα μωρά του Κωστίκου μόνο μην μπλέξει. Ναι. Γιατί α, επί το δύο χρόνια... Κάτσε, ποιος, είναι το άρθρο εν υπόγραφο. Όλο, γενικά... λένε ρε φίλε αυτό το πράγμα λένε. Α, το λένε. Αυτό το πράγμα το πήρε ο ΠΑΟΚ. Σπάνια περίπτωση, παιχτάρα και το ένα και το άλλο. Εντάξει, okay. Εδώ μας είχαν βγάλει τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τον Σοηλέδη, ο Τζόλε της Ρούμελης. Εντάξει, okay, αυτά ο Τζόλε φίλε. Ο Τζόλε της Ρούμελης. Πήγε λίγο στα μηνύματα, πάμε στο διάλειμμα. Το είχα. Ούτε καν έχουμε να πάμε στα μηνύματα από το μέλλον. Όπω φίλε, κάνε μια ανανέωση, ρε φίλε. Λοιπόν, μήνυμα... ανανεωμένο, υπάρχει αυτόματο, φίλε. Ναι. Είναι αυτόματη ανανέωση γίνεται, καθυστερημένε. Ναι. Μήνυμα του Ρωμανίστα. Εκτός διαγωνισμού. Ναι. Λέει, σαν σήμερα στο τάδε γήπεδο, τρώμε ένα από τα πιο αστεία γκολ στην ιστορία των τελικών. Και ο Κόντι ξεκαρδίζεται από τα τσαλιμάκια του Γκρόμπελαρ στα πέναλτι. Εννοεί τον γκολ του Phil Neal στο 14 που προηγείται η Liverpool. Του Phil Neal, ποιο 14 καλέ. Στο 14. Στο... Α, στο 4, συγγνώμη, στο 4ο λεπτό. Στο 3ο λεπτό. 4ο λεπτό. 44 ισοφαρίζει ο Προύτσο. 0-1. Και στο 4ο ο Προύτσο. Προύτσο, ναι. Προύτσο. Προύτσο. Με ρο. Ναι, ρο. Τι. Πήγε να φάει το ρο. Τι λε. Σε είδα. Εσύ πήγε να φάει το πι. Εντάξει, ο Προύτσο. Με το μουστάκι. Εκτό διαγωνισμού. Εντάξει, αφού δεν το θε, τι α σε κάνω. Θα μας μείνει αμαλά, πάμε σε break 23-10-2-87-8-8-8. Περιμένω απλά από τον 992 να μας πει ο Ινίγκο Λόπεθ του ΠΑΟΚΟΣ τι σχέση είχε με τον Ραούλ Μπράβο και τη συμμετοχή του στο όλο αυτό περιστατικό με τα στημένα παιχνίδια. Καλών. Εδώ είμαστε λοιπόν αδερφάκια μου, μετά την Ιζωμάτ και την πολύτιμη αναφορά. Στην Τρόικα οι γραμμές είναι ανοιχτές 23-10-287-888. 326 ψήφους στο σύνολο ο Ζεϊμπέκης. Δηλαδή πες να βρέθηκαν 80 αριανοί στην Τούμπα. Φοβερό! Και γράφει αλφα, ρο, γάμα, αριανοί. Ποιος Βλάξ το έγραψε. Ο παδός του ΠΑΟΚ τον χαρακτηρίζει Βλάξ. Ο θαλαμοφύλακας. Είναι ο θαλαμοφύλακας. Γιατί ο Βλάξ. Α, έτσι, αποδεδειγμένα Βλάξ, γιατί το 326 βρε Βλάξ μηνύσιμο, είναι μηνύσιμο. Το ενδεικτικό. Τι, το Βλάξ. Μηνύσιμο αυτό. Μη σε κάνει κανένα. Ας μου κάνει μία μήνυση. Πρέπει να τα αποδείξεις. Γιατί αν... πρέπει να τα αποδείξεις. Περίμενε, όχι, όχι. Τα κυνηγάει αυτά. Θα καταρχήν δεν χρειάζεται για το θαλαμοφύλακα να το αποδείξω. Είναι Βλάξ. Α, ναι. Δεύτερον και κυριότερον, ας έρθει ο θαλαμοφύλακας με το ονοματάκι του και το επώνυμό του να μου κάνει μήνυση. Ναι. Σε νέο μήνυμα του λέει.
330 ψήφους πήρε στο σύνολο. Ζεϊμπέκης, δηλαδή 66 ψήφους αναδημοτικό διαμέρισμα. Δύο φορές βλάξ τώρα λοιπόν. Αν πάει αναλογικά. Δύο φορές βλάξ. Και βγαίνει ο άλλος από το κέντρο να μας κουνήσει το δάχτυλο που βρέθηκαν 66 νεοδημοκράτες αργιανοί στην Τούμπα. Αλλά πήρε 18% εκεί ο Ταχιάς και ο Ορφανός που μάζεψε 15%, ο Ζέρβας που μάζεψε άλλα τόσα και Ινωτοπούλου που μας τη χρεώνουν. Ο Ινωτοπούλου αγόρι μου Ηρακλής. Για να δεις πόσο βλάξ είσαι. Ινωτοπούλου Ηρακλής. Για να δεις πόσο βλάξ είσαι. Δεν είναι δείγμα για πάω. Πόσο βλάξ είσαι. Πάνε δες βλάξ. Δεν ξέρεις τι να πεις. Πάνε δες βλάξ το ποσοστό που λέει. Ενδεικτικά. Υπάρχει λέξη ενδεικτικά. Βλάξ. Δεν έχουν καταμετρηθεί. Βλάξ. Λέει για κόσμο που ανδρώθηκε με κομπιουτεράκια. Περιμένω περισσότερα. Θαλαμοφύλακας. Εδώ σε χτυπάει στο τέλος. Σε σκίσει, να ξέρεις. Με κομπιουτεράκια για σένα. Τσαλτίδι. Λέει κάτι παραπάνω περίμενα. Είναι το αντίπαλο δέος, να ξέρεις. Σε έχει στριμώξει για τα καλά. Δεν ξέρεις τι να πεις. Μόνο το χαρακτηρίζεις. Αυτό μιλάμε για βλάξ. Μόνο το χαρακτηρίζεις. Δεν μπορεί να είναι βλάξ, αντίπαλο δέος ο συγκεκριμένος γιατί καταρχήν είναι no name. Είναι no name. Είναι κότα. Είναι κότα. Θαλαμοφύλακας. Κότα. Όχι, γιατί... Άρα κότα, σε θαλαμοφύλακα. Κότα πίσω από παρατσούκλι. Βλάξ, κότα, αν θες κινήσεις νομικά, μάρτυρας εγώ. Εγώ, εγώ θέλω το 10%. Εγώ 15. Να ξοφλήσω αυτά που θα... Πάρε μια προκαταβολή εσύ πρώτα και να σου δώσω και τα υπόλοιπα. Να ξοφλήσεις και τον Ολλανδό. Κλαίω. Εκείνα θα αφαιρεθεί. 700 μέρες. Από τα δικά σου θα αφαιρεθεί. 700 μέρες θα είναι ο χρόνος για τον Ασλάμα. Δεν το πιασέ. Δεν το πιασέ. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές, έτσι. Μπορεί ο κάθε βλάκας, ο κάθε ακροατής να επικοινωνεί, έτσι. Αν είναι και βλάκς και κότα, έχει προτεραιότητα. Περιμένουν ήδη δύο. Πάμε. Κότα είναι έτσι κι αλλιώς αυτός. Καλημέρα. Περιμένουν δύο. Πάμε. Καλημέρα. Ωραία αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Είμαι ο Αναστάσης, είμαι ο παδός του ΠΑΟ και χαίρομαι πάρα πολύ που η ομάδα μου έχει πάρει το W και το πρωτάθλημα ITT. Μπράβο. Μπράβο, Αναστάση μου. Το W δεν το πήρα ITT. Ηλικία, αν θέλεις. Το πρωτάθλημα πήρα ITT. Το πρωτάθλημα, αγαπητέ. Είπες το W και το πρωτάθλημα. Δεν ακούω καλά. Το W είναι και το πρωτάθλημα ITT. Το ίσω, θα κάνω το είπε. Έτσι το διατύπωσα. Και επειδή χαίρομαι που με δίνεις πάσα, αγαπητέ Χρήστανθε. Ναι. Θα σου κάνω μια πάσα κι εγώ. Κάνε ότι πάσα. Στην εκπομπή σου την αγαπητή όλα μπαουτάρι, γιατί ακούμε λίμπερο, δεν ακούμε τμηματικά. Μπράβο, φίλε. Είχες δεχτεί τις απαντήσεις σου από τον αγαπητό υποψήφιο δήμαρχο Φορτιάτη Πηλέας ότι ο ΠΑΟΚ πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Παπαδόπουλε, κάτω το σποτάκι, όποτε θα σε πειράζει. Και επίσης, όποτε είχε. Εκείνος το είπε, ο δήμαρχος. Ο Ιγνάτιος. Ο Καϊτεζίδης, ο Ιγνάτιος. Ρε φίλε, κατεβε. Ρε εσύ, Αναστάση. Κατεβαίνει μάτια με υποψήφιο. Δεν τι να πει. Γιατί η Πηλέα είναι κατακίτρινη. Το πήρε άδικα. Η Πηλέα και ο Χορτιάτης είναι κατακίτρινη. Αλλά συγγνώμη, πριν εσύ, περίμενε. Εσύ είπε ότι ακού λίμπερο. Αλλά το είπε στο Λαμπαοτάρη ή ακού ο Λαμπαοτάρη και το είπε στο λίμπερο. Για σένα, εγώ απορώ πω βγήκε από το στούντιο εκεί την ώρα ή πω δεν κουτούλησε πουθενά. Γιατί την επομένη το πρωί ήσουν όλο νεύρα και ήθελα να πάρω. Από αυτό ήμουν νεύρα. Επειδή μου είπε ο Γνάτιο ότι πήρε δίκαιο το πρωτάθλημα Πάου. Από αυτό νευρίασα. Για το γήπεδο η απάντησή σου ήρθε από τον αγαπητό κύριο Τζικώστα. Έχουν βγει βγήκα τώρα, όχι για να μην κάνουμε κανένα θέμα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Όταν ας πούμε τεχνιέντος στον Έσβοχ για το γήπεδο του Άρη σου είπε ότι εμείς θέλουμε και πάντα υποστηρίζουμε μεγάλα έργα. Να το μεγάλο έργο που θα γίνει στην Τούμπα. Βγάζετε σχέδιο, βγάζετε ξέρω εγώ δημοπρασίες, δεν ξέρω εγώ τι θα κάνετε. Το ΠΑΟΚ γήπεδο θα είναι μεγάλο έργο. Έτσι, και έρχεται. Παπαδόπουλε κάτω για το σποτάκι. Σποτάκια, δύο. Να σου πω, όταν αρχίσουν τα έργα, ναι. Να έρθεις να τα δεις όμως. Εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει, μη σε απολύσεις. Κοίταξε, τα κολλήματα της γραφειοκρατίας είναι. Θα τα λύσουμε στο άψε σβήσε. Ωραία. Εντάξει, έγινε. Θα πεθάνει ο Θεός και μετά θα τελειώσει η γραφειοκρατία. Έγινε μια στάση μου, παλικάρι μου, έγινε. Πάμε, επόμενη γραμμή, περιμένουν ήδη δύο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε, τι κάνετε. Καλημέρα. Καλώς το φάπα. No name, ο παδός του Κουφογιάνγκου. Η διαφορά χθες φίλε ήταν ότι το μεγάλο συμβόλαιο της Τσέλσης που λέγεται Αζάρ πήρε το παιχνίδι. Και το δικό μου μεγάλο συμβόλαιο που λέγεται το Ζήλ ήταν πιο αόρατος και αποφάντασμα. Αυτός είναι αόρατος αγόρι μου από τη μέρα που γεννήθηκε. Γιατί με τη Γερμανία υπάρχει, με τη Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει. Έκανε 5 μάτς με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, 5 μάτς που κάνω κι εγώ. Στην Bundesliga κάνω 5 μάτς κι εγώ. Ωραία. Και αν είσαι σοβαρή διοίκηση, αύριο το λες αγόρι μου, φέρε πρόταση, πήγαινε σε Μιράτα, πήγαινε στην Κίνα, σωστό. Πήγαινε κάπου τέλος πάντων που δεν χρειάζεται προσπάθεια. Έτσι, σωστό, και σωστό. Δεν. Ουρλιάζω 3 χρόνια τώρα. Δεν τον θέλω ούτε στον Ηρακλή. Ούτε στον Ηρακλή, δεν τον θέλω. Ναι, και ο Μπαμεγιάνγκ και ο Λακαζέτ χθες κρύφτηκαν. Ο Μπαμεγιάνγκ είναι όχι από την Καμπόν, από τη Ζαμπόν.
Τι γίνεται ρε φίλο Metal Lies, το παιδί να έχει πάρει τη γάμη πάνω κάτω πάνω κάτω. Βλέπεις μπάλα, φτύνει αίμα ο πιτσερικάς δεξιά ρε κοπρόσκυλα, φτύνει αίμα μόνος του. Παπαστατόπουλος να κρατάρουν τη γραμμή. Επίσης με σφάζει και η διαιτησία και το πρώτο στο Λακαζέτ είναι πέναλτι. Όχι, όχι. Το είδα από τέσσερις κάμερες. Δεν είναι. Άστο. Άστο. Να είσαι δίκαιος. Το είδαμε από τέσσερις κάμερες 8 φορές. Άστο φίλε. Είναι, είσαι ΠΑΟΚ γι' αυτό. Είναι πέναλτι Τούμπας. Είναι όντως. Στην Τούμπα φέτος θα δινότανε όντως. Του Ζηρού ήταν πέναλτι. Για μένα, εγώ δεν το έδινα ούτε του Ζηρού. Άσε με τώρα, δηλαδή. Αλλά by the book του Ζηρού είναι. By the book είναι όμως. Απλά δεν το έδινα εγώ. Δεν το έδινα εγώ. Αν θέλεις να λέγεσαι σοβαρή διοίκηση, κύριε Κρόγκε, που ασχολείται με άλλα αθλήματα και όχι με την άσκηση, την έχεις παρατήσει. Σωστό. Και θες να δώσεις το καλοκαίρι με τα γραφικό πάτη 40 εκατομμύρια στον Έμερι. Μπράβο. Καρνάβαλε. Μπράβο. Θα λέω εγώ ποιος με κάνει μήνυση η Αμερικανική Πρεσβεία. Δεν μπράβο. Με τώρα μας ακούν οι Αμερικανοί, θα ειδοποιήσουν. Ναι, ναι, πάντως σε παραδέχομαι φίλε. Το ΠΑΟΚ Τσιδηλίκη δεν βγαίνει από μέσα σου. Λες τώρα, αίτος έχω πάρει πρωτάθλημα. Πήρα το κύπελο, είμαι ανέμελος, ας βρούμε προβλήματα. Α, στην άσκηση υπάρχουν προβλήματα. Τέλειωσε τη φράση, είναι με διαφορά η πιο ωραία παρουσία στα τελευταία 8 χρόνια. Συνέχισε λίγο και κλείσε. Το θέμα είναι ότι πρέπει άμεσα να φύγει ο Ζήλ. Και να αρθούν τα star players, ρε φίλε. Ένα Μπέρκαμπ, ένα Ναρί, ένα τέτοιο θέλουμε, ρε φίλε. Ναι. Θέλεις ένα superstar. Θέλεις ένα superstar και άλλους 2-3 star players. Ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα, ρε παιδιά. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Η ομάδα θα φτιάξει όταν φτιάξει και η γραμμή σου. Ωραία. Έγινε, αγόρι μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Δασκαλάκι σήμερα μαγικά στις γραμμές και σήμερα. Καλημέρα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Καλημέρα. 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 Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλος του Άρη. Φίλος του Άρη, ένα όνομα θες παλικάρι. Νίκος, Νίκος, φίλος του Άρη. Νίκος, οπαδός του Άρης, καλημέρα Νίκο. Ναι, καλημέρα και σήμερα με τις πολλές ζέστες, μαζί μας θα πάμε για μπανάκι, θα είναι σήμερα πιο ζεστή μέρα, λένε. Να, με το καλό παλικάρι, με τα απολαύσεις. Ναι, να σε κάνω μισό λεπτό λίγο. Γυναίκα λίγο, την πετσέτα λίγο, τη θαλάσσης, την πετσέτα. Ναι, ποια πετσέτα, αυτή που λέει χίστη τούμπα ρε γυναίκα, το χίστη τούμπα, τη μεγάλη. Α, αυτή είναι, τη χίστη τούμπα, άνα, μπραβάνα. Που είναι για πλήσιμο. Σ' αγαπώ! Όχι. Σ' αγαπώ! Καλά, περίμενε, περίμενε λίγο. Θέλω να για ξαναπες το, λέ, για ξαναπες το λίγο. Ξαναπες το λίγο, ποια πετσέτα. Αυτή που, αυτή που. Ξαναπες το. Χρήστη τούμπα. Αυτή πες αυτή με τη χίστη τούμπα. Τη χίστη τούμπα. Τη χίστη τούμπα αυτή. Τη χίστη τούμπα. Αυτή την πετσέτα θα έχουμε φίλε εμείς. Το χι στην τούμπα. Το είπε ρε φίλε, το χι στην τούμπα. Το χι στην τούμπα δεν είπε. Το χι στην τούμπα. Χι στην τούμπα. Χι στην τούμπα. Χι στην τούμπα. Αν μας περιμένουν από κάτω. Το χι στην τούμπα δεν λέει ο φίλος. Το χι στην τούμπα δεν το είπε. Ο φίλος δεν το είπε. Το χι στην τούμπα. Το χι στην τούμπα. Το χι στην τούμπα. Για πλήσιμο την έχει λέει γυναίκα. Α, είναι για πλήσιμο. Είναι για πλήσιμο. Την άλλη φέρε. Ποια άλλη. Αυτή εκείνη που λέει πρώτος ο Τασιάος και στα 5 εκλογικά διαμερίσματα. Αυτή να μπράβο ρε γυναίκα. Αυτό το δεύτερο είναι καλό. Καλό, καλό. Ωραίος. Έχει τέτοια πετσέτα. Να υπάρχει. Τι θέλω. Να κάνεις δικιά σου. Όντως, έχει χείρι με. Ωραίος. Ναι ρε φίλε, αυτός είναι ωραίος ακροατής. Το χι στην τούμπα. Θέλω να γνωριστούμε, χι στην τούμπα. Δεν υπάρχει ρε φίλε, πετσέτα. Πάμε. Λες να. Μπορούμε να βάλουμε πετσέτα τέτοια. Χαριλάω, είναι το χαμός. 25 ευρώ. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, άλλη μία μέρα έχεις να το λες. Καλημέρα. Το χι στην τούμπα. Ναι. Αποστόλης, ο παδός του ΠΑΟΚ το από τον Πέμπτη. Το επίπεδό σου, Χρήστα, είναι πάρα πολύ καλύτερο από αυτό το πρόστιχο που έκανες τώρα. Εγώ! Εγώ ρε φίλε, το χι στην τούμπα. Ναι, ο ένας εννοεί το σημείο του αγώνα και εσύ το πας σεξουαλικά. Άστο το. Εγώ το πάω σεξουαλικά. Γιατί λοιπόν, ρε φίλε, είπαμε ακριβώς την ίδια έκφραση. Το χι στην τούμπα. Θεωρώ ότι είσαι καλύτερος από αυτό ρε φίλε. Είναι γονιός τεσσάρων, μεγαλώνει τέσσερα παιδιά αυτός. Δεν πειράζει. Όχι και πολιτικά συμφωνείς μαζί του. Το χι στην τούμπα. Το χι στην τούμπα. Τέλος πάντων. Καλά βγαίνει μας λέει για το χι στην τούμπα. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ με αυτό. Θα είσαι σε πολλά συμφωνία. Α, τώρα αυτό ήταν πολύ too much. Εντάξει. Έλα μου, σιγά και σιγά, παρεξηγήσει. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, ρε παιδιά, εγώ το είπα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Χθες το ματσάκι, παιδιά, πολύ σούπα στις κερκίδες. Ευτυχώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τις μπάντες και λίγο καθίσαμε να λέμε αμάν βλέπουμε και κάτι καλό, ρε παιδιά. Όλο το ματς ήταν η κεφαλιά του Ζηρού, το πρώτο γκολ. Δεν υπάρχει αυτό που έκανε. Αλλά, επειδή βλέπεις μπάλα, δεν υπάρχει αυτό που έκανε μπροστά.
Λάθος είσαι. Του άλλου, λάθος είσαι. Ποια είναι η πιο δύσκολη ενέργεια του Ζηρού στο παιχνίδι? Τέτοιες κεφαλιές τις έχει, είναι πολύ δύσκολη. Αλλά είναι ο πήρε κεφαλιά στους 15 πόντους από το χώμα μπροστά από το κουτουπιέ του άλλου. Μαζί σου. Έχουμε δει από τον Ζηρού τέτοια 300. Ποια είναι η πιο δύσκολη ενέργεια που κάνει, η πιο δύσκολη? Για πες. Στον γκολ του Αζάρ το τέταρτο. Δεν υπάρχει αυτό που σκάβει με το αριστερό, υποπίεση, εκτός ισορροπίας, τόσο κοντινό γλυκό ακριβίας εκεί. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι ενέργεια Αζάρ. Εγώ στην αρχή μπερδεύομαι, λέω δεν είναι ο Ζηρού αυτός. Λέω λάθος είπε ο Νικολάου. Φίλε, και το παρατήρησα αυτό του Ζηρού, πολύ τέρας ρε φίλε. Ναι, τι τέρας. Σωματοδομή είναι αυτή που έχει ρε φίλε. Ναι. Ρε φίλε, μιλάμε τώρα, του παλικάρι είναι τέρας, αυτό που σου λέω, τέρας της φύσης κανονικά. Ντουλάπα. Ντουλάπα και ευκίνητη ντουλάπα αποδείχθηκε. Έτσι. Ωραίος. Μπράβο ρε Αποστόλη, ωραίο παλικάρι μου, ναι. Τώρα πάμε στο του ΠΑΟΚ, εντάξει, ναι. Να μην το... Ναι. Παπαδόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνω, ένας εκ των Σάχοφ και Κάλλιας θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνω ότι η ΠΑΕ θέλει περισσότερο τον Σάχοφ, γι' αυτό και κρατάει τον άλλον στο stand-by, αλλά ρε φίλε, ο Κάνιας δεν είναι πιο ταιριαστός αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι... Κάτι πιο γρήγορο ρε φίλε, από τους δύο. Ο πιο γρήγορος είναι ο Κάνιας ρε παιδί μου. Ο μόνος που μπορεί να πιέσει λίγο. Ξέρω εγώ, εμένα έτσι μου φαίνεται. Εγώ νομίζω ότι δεν το είχε εμπιστοσύνη φίλε ο τέτοιος ο Λουτσέσκου. Δεν το είχε... Έτσι νομίζω. Δεν είναι ξέρω πολύ, ρε φίλε, απλά πολύ... επειδή βλέπω ότι έχουν κολλήσει με τον Σάχο, ναι. Ο οποίος εντάξει, είναι παλίκαρος, εντάξει, έχει κάνει και δεν έχει κάνει φέτος. Αλλά ξέρω εγώ ρε φίλε, όταν του χρόνου θα θέλουμε να πιέσουμε λίγο, δεν ξέρω, πολύ περίεργο μου φαίνεται. Κοίταξε, κακά τα ψευδολογικά, κάτι παραπάνω θες ακόμα καλύτερο παίκτη και από τους δύο, έτσι. Βέβαια, και αυτό το παλικάρι που έρχεται, να είναι καλά, εάν το Θεός έρθει, φαίνεται να έχει πολύ καλές προδιαγραφές και μακάρι να έρθει. Ο Βραζιλιάνος, που λέγεται Ισμαήλ. Άμα το δεις φίλε, είναι ένα 50 με τα χέρια στην ανάταση και έχει ένα σώμα, τι να σε πω ρε φίλε. Παντού μίες είναι το παλικάρι. Παντού μίες. Τόσο κοντός πρέπει να είναι έτσι που λες. Ναι. Μιλάμε το παλικάρι είναι σαν όλμος. Σαν όλμος άμα τον δεις. Ναι. Μου περιγράψεις... Και όταν αφορά το Γεωργίου που αναφέρατε. Τον Τωρέι. Μαριέ, εγώ είμαι της άποψης ότι ο ΠΑΟΚ οφείλει και πρέπει να ξεκινήσει και να τον εξαφανίσει μπράβο, κανονικά. Πολύ ωραίο. Διαφωνώ κάθετα. Να τον εξαφανίσει και οικονομικά να τον γονατίσει. Γιατί και να τον εξαφανίσει από παντού. Το κάνεις χειρότερο. Από παντού φίλε. Το κάνεις χειρότερο. Να σε πω κάτι, εάν το είχε κάνει αυτό με τους προηγούμενους 10 που το κάνουν αυτό, δεν θα βρισκόταν σήμερα ο Γεωργίου σε αυτή τη θέση. Κατάλαβες? Γιατί όταν μέσα στη χρονιά θα αφήνουν τα μάτια με τον Πανετολικό και την Ξάνθη, όλα τα ΜΜΕ κοκκινοκίτρινης απόχρωσης θα θυμηθούν τις δηλώσεις του Γεωργίου και θα προσπαθήσουν να ασκήσουν πίεση. Δεν χρειάζεται. Τα λέγαμε φέτος και εδώ πέρα με τον Τζαλτίδη και εγώ. Όχι, φίλε. Με συγχωρείς. Αλλά αν υπάρχουν αποδείξεις για αυτά, να πάνε να καλά, αποδείξεις. Είναι τόσο απλό. Ξέρεις τώρα τι λες. Τίποτα δεν αποδείχνει. Ενώ όλοι οι παοξίδες που στέλνουν μηνύματα τώρα και υπονοούν ότι ο Ραούλ Μπράβο έστειλε παιχνίδια με τον Άρη. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει αυτό. Αυτό δεν πειράζει. Αυτό το κάνουμε ωραία. Εδώ στην Ελλάδα η σύνδεση. Αγόρι μου γλυκό, όταν μιλάτε για άλλες ομάδες τα λέτε πολύ εύκολα. Όταν είναι για την ομάδα σου όμως. Εγώ παίζει ρόλο για αυτό πολύ έτσι. Σωστά το. Θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Σωστά το. Γιατί εσύ α πούμε οριώσουν εδώ πέρα με τον Ατρόμητο κτλ. Είναι ότι φύγεται η ομάδα σου κατά τη γη. Κρατιέμαι ένα ολόκληρο χρόνο. Τι λέγατε όλοι και εσύ, ναι. Καρφιά σπόντες, ναι. Όχι καρφιά, ναι. Σε σημείο δεν ήταν καρφί αυτό, ήταν τοποθέτηση κανονικά. Για το Ηρακλής Ατρόμητος. Όταν είπα, ας το Ηρακλής Ατρόμητος, δεν λέγε αυτό χάζο. Δεν Ηρακλής Ατρόμητος. Έχασε ένα 6 Ηρακλής. 2-6 πόσο έχασε. Ένα 6. Έχασε, δεν κέρδισε ο Ηρακλής. Έχασε, δεν κέρδισε. Ναι. Πιο πολύ με πονάει εμένα. Άλλο θέλω να πω. Πάλι εκεί το είχε. Χειρότερο είναι αυτό, Μάρια. Δεν είναι καλύτερο. Χειρότερο είναι. Γιατί χάνω. Χειρότερο είναι. Χειρότερο για την ομάδα είναι. Για την ομάδα αυτό λέω. Αυτό λέω. Ναι. Καλά δεν μιλάω καλά ελληνικά, καλά είσαι αγόρας. Όταν υμνούσα, καμιά φορά έλεγα τον πρώτο ο Γαλλομαροκινός ρεσί του Ολυμπιακού, το στόπερ, μέχρι πέρσι με το άλμα το επιτόπιο 1,90, κατευθείαν Παπαδόπουλας και μετά βγαίνουν και άλλοι παοξίδες. Αυτός ξέρουμε τι πίνει. Καμιά κυροζίνη, τι παίρνει, αυτός ξέρουμε. Για το Ολυμπιακό. Εγώ για κυροζίνη. Ναι, ο Γκαλέτη, αυτός ρε παιδιά, δεν μου λες doping control γίνεται φέτος. Τι άλμα αρέσει κάνει ο Κρέσπο. Ναι. Τι σπριντάκι είναι αυτά ο Κρέσπο, ρε παιδιά. Άλλο να το πω έτσι. Να μην το πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί δεν λες φέτος να βγει να πει κάτι. Αγόρι μου γλυκό, σαν να βγω εγώ και να πω, ξέρεις τι. Έχω στοιχεία ότι ο Γκαλέ, ο Παπαδόπουλος, είναι ντοπαρισμένος.
Αν έρθει και με σκίσει ο άλλος, τι θα γίνει, ρε φίλε. Σαν να λες, καλά λες και το. Καλά, 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 το λέω. Καρφιά είναι καλά. Αυτό λέω ότι το ποδόσφαιρο έχει έναν άλλο κωδικό συμπεριφορά σε όλους τους τομείς. Πες τον διαβασμένο τον Ασλάμα. Στη Βέρτερ έπαιζε ο Ζήμπερ. Είπε τον συγγνώμη εγώ. Και εγώ συγγνώμη εγώ παραδείγματι. Και εγώ σου με το ρόλο. Συγγνώμη εγώ. Ναι, ρε, συγγνώμη. Εντάξει, ναι, ρε. Εξεκδρομή. Εξεκδρομή έγινε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γραμμή, καλημέρα. Πήγε τα μηνύματα, έλα. Εξεκδρομή. Όχι, μα έπρεξε τα μηνύματα. Έλα, καλημέρα, αδερφέ. Έχει κινητό από κάτω, στέλνει μηνύματα με καλημέρα. Άλλα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Καλημέρα, ακούγομαι. Ναι, ναι, παλικάρι, όνομα και ομάδα, ναι. Έλα, Κώστας Πάουκ. Κώστας Πάουκ. Πάμε, Κώστα, αγόρι μου, πάμε, Κώστα. Στο παλικάρι, το φίλο τον Αριανό με την πετσέτα χ στην Τούμπα. Πε τον μη βουτήξει πολύ βαθιά. Γιατί έχει κάτσει πολύ βαρύ το διπλό και θα πνιγεί στα βαθιά. Συγγνώμη, τι ήταν, κατάλαβες. Παοξής ήταν, ρε φίλε. Ο παδός του Πάοκ ήταν, ρε φίλε. Και έκανε χαίρομαι, πράγμα. Φίλε, που τον κατάλαβες και τον ξεφωνίζεις. Μπράβο. Νόμιζα Αριανός. Μας είπε ότι είναι Άρης, αλλά με αυτά που είπε φάνηκε ότι δεν είναι Άρης. Είναι ένας ακόμα Παοξής που βγαίνει στα ραδιόφωνα και λέει ότι είναι Αριανός. Όπως πολλοί άλλοι που παίζουν Αριανοί για να βάζουν μπρίζες και να βάζουν να μαλώνουν οι Αριανοί μεταξύ τους. Αλλά αυτός τουλάχιστον ήταν ειλικρινής στο τέλος. Ναι, φίλε. Μπράβο, συγχαρητήρια από τον κατάλαβα. Ωραία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Α, ο ίδιος, συγγνώμη. Α, τέλος, συγγνώμη, δεν είναι σωτήριος, έχεις δίκιο, ναι. Έλα. Μάλλον το επίσημο site της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ξέρει λιγότερα που δίνει 100% ψήφων καταμετρημένο. Λέει βρε, ο δραμοφύλακας. Βρε άσχετε. Βλάκα, βρε βλάξ. Σε έχει καταμετρημέ... Ο δραμοφύλακας έχει διαλύσει. Αν και εσύ δεν καταλαβαίνεις, και εσύ βλάξ. Σε και εγώ βλάξ. Καταμετρημένη είναι η ψήφη στο σύνολο, αλλά όχι η σταυρή, βρε βλάξ. Ακολαθόμαστε λόγω βλαγίας. 100% καταμετρημένη όσον αφορά αν ψηφίζω Τζιτζικό στα Ιγιανούλη, αλλά δεν έχουν καταμετρηθεί οι ψήφοι. Μουσουλώντας βλάξ. Δεν ξέρεις από πού σου έρχονται οι φάπες του δραμοφύλακα. Και κλείνουμε όμορφα και τρυφερά με το μήνυμα. Το ότι δεν καταλαβαίνεις εσύ με κάνει. Κάνει να νερό πράγματα για την νοημοσύνη σου, να ξέρεις. Δεν πειράζει καθόλου. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ανώτερο επίπεδο. Τι άλλη μόνο, σαν και σαν. Μήνυμα του Οπαδού. Και ο τελευταίος και είπε ότι αυτός με το χ στην πετσέτα, χ στην τούμπα, όπως το έλεγε, ήταν Αριανός. Αν είχε τάση αυτοσαρκασμού, όντως ήταν Αριανός, κατάλαβες. Λοιπόν, μήνυμα του Οπαδού του ΠΑΟΚ 164 και κλείνουμε έτσι τρυφερά. Παπαδόπουλα, λες η CIA να αφήσει ήσυχο τον Ιβάν. Τώρα που τον απασχολεί άλλος πρόεδρας. Ο μόνος που γελάει. Τα πια. Το περιοδικάκι μου μένει σε μένα. Έρχονται. Το περιοδικάκι μου μένει σε μένα. Έρχονται οι Κινέζοι. Έρχονται. Έρχονται και να δω που θα κρυφτείτε όλοι. Για τον μπάσκετ. Την πρώτη μέρα που θα έρθουν οι Κινέζοι θέλω να δεις με ξυλάκια να φας. Εδώ ρίζει. Η CIA επίσης. Άντε, κάνουμε τέτοιο μαθήμα. Καθυστέρησε μια εβδομάδα. Από 30 Ιουνίου πήγε 7 Ιουλίου. Από τον Μάρτιο έρχονται αυτοί. Προλαβαίνεις να παίξεις και τα προκριματικά. Με τι έρχονται. Μέχρι εκεί. Με το καράβι και με το ταλαντούλα, πώς το λέγανε. Γι' αυτό κρατάς τους τωρινούς. Που πήγες στην Μυκόνο. Γι' αυτό κρατάς τους τωρινούς. Κράτα, κράτα. Κράτα, παίξαμε Βέλμπλουμ με ένα πόδι Μαουρίτσιο με μισό. Με Βιερίνια, με Πατερίτσες. Με αυτούς θα παίξεις. Τρίτο σερί ντάμπλ θα κάνω, ρε χαμένε. Θαλαμοφύλαξ. Δεν υπονόησε κανείς τίποτα. Ο Γεωργίου το έπαιξε κάθαρα. Λοιπόν, ευχόμαστε ο Ιβάναρος να πάρει όλα τα λεφτά του Φαφούτη Οπαδού και πρώην ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Να τους χαίρεσαι. Να τους χαίρεσαι. Με τις πλάτες του να τους χαίρεσαι. Να τους χαίρεσαι αυτούς. Να τους χαίρεσαι αυτούς. Ντρέπομαι που τον γνώρισα. Πρόσεχε όμως με τα μηνύματα στα λαμοφύλακα. Μην τα ζητήσω με εισαγγελική εντολή. Και κληθείς και εσύ να απολογηθείς. Και να δω αν θα βγαίνεις στο Φαφούτη να κλαις μετά. Σιγάζει.